Λοιπόν, κάναμε εκτάκτως αυτό το... γιατί υπάρχουν διχογνωμίες σχετικά με το χρόνο και, το... και την ημέρα που μπορούν να γίνονται από εδώ. Θα, με αυτό θα ξεκινήσει ένας κύκλος ολόκληρος επιμορφωτικός που θα υπάρχουν συζητήσεις, δημόσιες και στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο αυτή την εποχή. Μας απασχολούν γενικά περισσότερο, να μας δοθεί μια ευκαιρία για όσους βεβαίως ενδιαφέρονται να μάθουμε 5 πράγματα παραπάνω, να βαθύνουμε περισσότερο στον προβληματισμό μας. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της επικαιρότητας, κατά τη διάρκεια όταν αντιμετωπίζεις την επικαιρότητα, δεν έχεις δυνατότητα να βαθύνεις περισσότερο ή τουλάχιστον να αποκαλύψεις τις βάσεις της προσέγγισης ή του προβληματισμού που μπορείς να έχεις για ένα θέμα ή που πρέπει να έχεις για ένα θέμα και τι παίζεται γύρω από αυτά τα πράγματα. Και επειδή υπάρχει ένας βομβαρδισμός βλακείας, απίστευτης βλακείας, η οποία ξεπερνάει κάθε όριο. Διότι ο κάθε βλάκας εξ επαγγέλματος ή εξ συνειδήσεως μεταφέρεται ως αναλυτής και λέει ό,τι τιμπούρδες μπορεί να ακούσει κανείς. Γι' αυτό και έχει μια σημασία για όσους τουλάχιστον ενδιαφέρονται και για όσους τέλος πάντων δεν θέλουν να είναι υποχείριο της επιχειρήσης, των επιχειρήσεων προπαγάνδας που γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον να μπορεί να ζυμωθεί περισσότερο σε ορισμένα βασικά δεδομένα που τα περνάνε, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προπαγάνδας, τα περνάει ως δεδομένα, ως αυτονόητα. Και ότι δεν είναι, και ότι τέλος πάντων με βάση αυτά τα αυτονόητα πρέπει να κινηθούμε, ας πούμε. Αυτός είναι ο στόχος του κύκλου επιμόρφωσης. Ο σκοπός είναι να δούμε ότι δεν υπάρχουν αυτονόητα τόσο εύκολα και ότι θέλει λιγάκι περισσότερο ψάξιμο ή τουλάχιστον διαμορφώσει άποψη για τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Σήμερα θα κάνουμε μια αρχή με το, αν και είναι δύσκολο λιγάκι το πράγμα να το περιορίσουμε σε μια συνάντηση μόνο. Το θέμα είναι της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και οι απειλές που δέχεται λόγω αυτούς διεθνούς σχέσεις. Εδώ πέρα υπάρχουν μια σειρά αυτονόητα, όπως είναι αυτονόητο, για παράδειγμα, ότι η διεθνής πολιτική διαμορφώνεται από τα επιτελεία της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Είναι αυτονόητο ότι κάθε χώρα είναι από μόνη της μια μονάδα στο διεθνές γίγνεσθε. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν μεγάλοι και μικροί παίχτες. Είναι αυτονόητο ότι οι σχέσεις ανάμεσα στα κράτη διαμορφώνονται από γεωπολιτικούς ή γεωγραφικούς παράγοντες. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως δεν ισχύει. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας πρέπει να κάνεις να δεις ξανά από την αρχή το όλο πράγμα. Φυσικά, τα σύγχρονα κράτη, οι σύγχρονες χώρες, είτε με τη μορφή της του σκοτειμένου κράτους, είτε με τη μορφή της οικονομίας, είτε με τη μορφή των λαών, είναι παράγωγα, είναι προϊόντα, να το πούμε έτσι, μιας ιστορικής εξέλιξης που διαμόρφωσε αυτό που λέμε διεθνής κοινότητα ή, αν θέλετε, αυτό το διεθνές γίγνεσθε ή διεθνείς σχέσεις. Λοιπόν, αυτές δεν υπήρξαν πάντα. Δεν υπήρχαν πάντα. Δεν είχαμε πάντα διεθνείς σχέσεις ή ο τρόπος που διαμορφωνόταν, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ο κόσμος κάθε φορά, η έννοια του κόσμου, η αντίληψή του, δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που ιστορικά προσδιοριζόντουσαν οι ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα στο επίπεδο της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Λοιπόν, πρακτικά τις διεθνείς σχέσεις, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ή το σύστημα διεθνών σχέσεων, γιατί μιλάμε για σύστημα διεθνών σχέσεων που εμπλέκονται αν όλες οι χώρες, οι περισσότερες χώρες αυτήν την ιστορία,
οι περισσότεροι το βρίσκουν σαν αφετηρία στη Συνθήκη της Αυστραλίας του 1648, 17ος αιώνας. Η Συνθήκη της Αυστραλίας ήταν κάτι πολύ απλό, αφού κατασφάχτηκαν στην Ευρώπη, Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Για περίπου 1,5 αιώνα εκατονταετής, τρία δεκαετίες πόλεμος, αλλά πας και πίσω. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη σφάζεται από την εποχή της αναβίωσης λεγόμενης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κάθε τρεις και λίγο, μονάρχες, πρίγκιπες, αυτοκράτορες κατασφάζανε ολόκληρη την Ήπειρο. Και αφού σφάξανε, λέει, λατίσανε και διαλύσανε το σύμπαν, σκεφτήκαν ότι κάτσε μια στιγμή, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, μεν κατοχυρώνω τα ιστορικά μου δικαιώματα σε μια γη, διότι το πρώτο βασικό στοιχείο που έφερε το διεθνές δίκαιο είναι το ιστορικό δικαίωμα των μοναρχών της κατάκτησης, το δικαίωμα της κατάκτησης. Αυτό είναι από εκεί πηγάζει όλο το διεθνές δίκαιο και το σημερινό διεθνές δίκαιο. Άρα και οι διεθνείς σχέσεις. Αυτό που μου πηγάζει από το γεγονός ότι κατασφάχτηκαν μεταξύ τους και οριοθέτησαν το ποιος ελέγχει τι από την άποψη των πριγκίπων, των αρχόντων και των βασιλιάδων. Των μεγάλων δηλαδή, πώς να το πούμε, δυναστείων. Αυτές οι δυναστείες όταν φτάσαν σε ένα σημείο όπου βεβαίως βλέπανε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα, μάλλον το να συνεχίζεται αυτός ο διαρκής πόλεμος, εξαντλούσε κάθε δυνατότητα που τους έδινε ώστε να πλουτίζουν, να αποθησαυρίζουν, και ο αποθησαυρισμός δεν ήταν πλέον αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά έπρεπε να αποθησαυρίζουν κατά κύριο λόγο από το εμπόριο. Αυτή ήταν η καινούργια δύναμη που υπήρχε και είχε μπει μέσα στην διαμόρφωση των διεθνών συνθήκων. Αυτή διαμόρφωνε κράτη, διαμόρφωνε τις διεθνείς οδούς, κατά κύριο λόγο και τις θαλάσσιες, αλλά και τις υπηρετικές. Και από εκεί ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του υπερπροϊόντος που παρήγαγε η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, κυρίως, αλλά όχι μόνο, ήταν από το εμπόριο. Και επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να τραβήξει άλλο σε αυτήν την ιστορία, καθίσανε σε ένα τραπέζι. Προϊόν της, μάλλον πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας ήταν ενδεχομένως να τον ξέρετε ο Ρισελιέ της Γαλλίας, καρδινάλιος μεν, αλλά εκείνη την εποχή οι καρδινάλοι παίζανε και πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, και έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο Βεσφαλιανό κράτος. Το Βεσφαλιανό κράτος είχε ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι είχε έναν πληθυσμό ο οποίος όφιλε να υπακούει στον άρχοντα. Στον οποιοδήποτε ηγεμόνα ήταν σε αυτό το... Αυτός ο ηγεμόνας καθόριζε τα πάντα. Το τι πιστεύει, σε ποιον θεό λατρεύει ο πληθυσμός, και φυσικά του όφιλαν τυφλή υπακοή. Το δεύτερο στοιχείο που έβαλε είναι ότι για να υπάρξει τέλος πάντων έστω με ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ειρήνης, ότι δεν θα επεμβαίνει ο ένας στα εσωτερικά του άλλου. Αυτός ο περιορισμός, που ήταν αρκετά σοβαρός περιορισμός, γιατί μέχρι τότε ό,τι γούσταρε ο καθένας πήγαινε και τάρπαζε το διπλανού με όρους πολέμου, και μέσα από αυτόν τον πόλεμο αναδείκνυε τη δυνατότητά του να αποτελεί κυρίαρχο κράτος, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό το Βεσφαλιανό κράτος, που είναι το απολυταρχικό κράτος, το οποίο πιστοποιήθηκε στις διεθνείς σχέσεις μέσα από τη Συνθήκη της Βεσφαλίας, δεν έφερε τίποτα το καλό για τους λαούς και τους πληθυσμούς, αν θέλετε. Απλά πιστοποίησε ότι δεν υφίστανται λαοί. Ή αν για να υπάρξουν λαοί θα πρέπει να είναι διαμέσου του ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας παίζει ρόλο. Άρα είναι πολύ εύκολο ο ηγεμόνας να προσθέσει εδάφη, αρκεί τότε, άρχισε να διαμορφώνει την άποψη ότι βεβαίως η κατάκτηση είναι νόμιμη, αρκεί να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του πληθυσμού. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, έμπαινα εγώ με το στρατό μου μέσα, κατέσφαζα τους μισούς, οι άλλοι μισοί που ζούσανε, τους ζητούσα αν έχουν τη σύμφωνη γνώμη για να παραμείνουν υπό τη δική μου ηγεμονία. Όποιος δεν είχε, τον έτρωγε η μαύρη μαρμάγκα το βράδυ. Πάντως, αυτό το πράγμα ήταν μια κατοχύρωση διεθνών σχέσεων. Υπήρχε δηλαδή με βάση αυτό. Άρχισαν να μπαίνουν κάποιοι κανόνες, αδερφέ. Δηλαδή, καθίστε, ας πούμε,
Το δεύτερο που έφερε η Βεσφαλία είναι το εξής, ότι για να κατακτήσει ένα έδαφος, για νέα εδάφη, μάλλον ότι είναι τρία τα βασικά μάλλον στοιχεία τα οποία διέπουν το σύστημα διεθνών σχέσεων. Τρία. Το πρώτο είναι το έδαφος. Το δεύτερο είναι το κράτος. Και το τρίτο είναι κυριαρχία. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις, ποιος ασκεί κυριαρχία, ποιος είναι ο κύριος δηλαδή του εδάφους, άρα και του κράτους. Λοιπόν, τα τρία αυτά στοιχεία μας ταλαιπωρούν μέχρι σήμερα και αποτελούν τη βάση και των σημερινών διεθνών, του συστήματος διεθνών σχέσεων και με βάση αυτό διαμορφώνονται οι αντιθέσεις, ο τρόπος δηλαδή που το σύστημα δουλεύει. Παρ' όλα αυτά όμως, η Σύγκη των Βεσφαλίων ήταν όντως η πρώτη, διότι για πρώτη φορά συνομολογήθηκε ένας και γενικός κανόνας που αφορούσε όλα τα κράτη. Και με βάση αυτό γεννήθηκε η περίφημη θεωρία του νόμου, περί του νόμου των εθνών. Δηλαδή, το νόμος των εθνών ήταν, πώς να το πούμε, μάλλον ήταν η πολιτισμένη κοινωνία που πλέον είχε κανόνες δικαίου και μέσα σε αυτήν συμμετείχαν, έπρεπε, όποιος θέλει να συμμετάσχει μάλλον στην κοινωνία αυτή, θα έπρεπε να τηρεί αυτούς τους κανόνες δικαίου, να αποδείξει δηλαδή ότι είναι έθνος και να τον να το αποδεχτούν οι δυνάμεις που διαμόρφωσαν αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο ως αντίστοιχο έθνος, ικανό να ακολουθήσει τους κανόνες. Με βάση αυτό λοιπόν γεννιούνται δύο ζητήματα. Ποιος είναι έθνος και ποιος το αποφασίζει. Έθνος πάντα με εκείνη την λογική, όχι με τη λογική που κυριάρχησε μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή με τη λογική έθνος, εκείνη την λογική είναι η ύπαρξη ηγεμόνα κράτους εδαφικής επικράτειας και πληθυσμού υπηκόων. Αυτό ήταν το έθνος την εποχή εκείνη. Το που πίστευε, ποια σημαία, ποια τα διακριτικά, αυτό αφορούσε αποκλειστικά τον ηγεμόνα. Γλώσσα. Πώς? Γλώσσα. Ούτε η γλώσσα τους διέφερε. Εκείνη την εποχή και παρά το γεγονός ότι το Hollywood μας έχει πείσει ότι μιλούσαν αγγλικά και γαλλικά, δεν μιλούσαν αγγλικά και γαλλικά. Η γαλλική γλώσσα άρχισε εκείνη την εποχή, έκανε τα πρώτα βήματά της. Μέσα από το, μετά το Ραμπελέ και το λοιπόν, τότε διαμορφώνονταν η γλέσσικη γλώσσα. Υπήρχαν ακόμη και το γλωσσικό, δηλαδή τα γλωσσικά ιδιώματα, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα. Αν διαβάσετε κείμενα της εποχής, τέλος πάντων, μαρτυρίες και όλα αυτά, ή περιηγητές, θα καταλάβει ο καθένας, το διάολό τους τραβάγανε όταν περνάγανε από περιοχή σε περιοχή, από βαρονία σε βαρονία ή από κομιτεία σε κομιτεία. Δηλαδή άλλαζαν σχεδόν όλα. Με εξαίρεση βέβαια σε αυτά που επέβαλε το απολυταρχικό κράτος κεντρικά και που σιγά σιγά αρχίζει να ομογενοποιείται ως προς τα μέτρα για σταθμά, ως προς το νόμισμα, τέτοια ζητήματα δηλαδή που αφορούσαν την εξουσία. Γιατί αυτά αλλάζανε, γιατί διευκόλυναν το εμπόριο, άρα τους φόρους και άρα το θησαυροφυλάκιο του άρχοντα, του βασιλιά δηλαδή, του μονάρχη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, δηλαδή ποιος είναι αυτός. Αυτοί από είπαν ότι, κοιτάξτε να δεις, οι μεγάλες χριστιανικές δυνάμεις της εποχής είναι εκείνες που θα αποφασίσουν εάν κάνεις να ενταχθείς στην κοινωνία των εθνών. Δηλαδή στην κοινωνία που έχουν διαμορφώσει αυτοί και που θα έχουν τους κανόνες που χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, ότι δεν μπορούσες να υπάρξεις ως κράτος ή ως έθνος, ως κρατική οντότητα τέλος πάντων, εάν δεν σε αποδέχονταν. Δεν σε αναγνώριζαν δηλαδή οι μεγάλες χριστιανικές δυνάμεις της εποχής. Άρα λοιπόν, οποιασδήποτε, να το πούμε, κρατική οντότητα δεν είχε το προνόμιο να διέπεται από τους κανόνες του χριστιανικού πολιτισμού, απλούστατα δεν υφίστατο. Τον είχαν ονομάσει Terra Nullius, δηλαδή έδαφος κενό. Και εφόσον ήταν κενό, γιατί να μην το καταλάβω εγώ που είμαι και χριστιανός. Έτσι λοιπόν, κατασφάχτηκε ολόκληρη η Αμερικανική Ήπειρος, κατασφάχτηκε ολόκληρη η Αφρική και φυσικά η Ασία. Διότι όλα αυτά ήταν Terra Nullius. Δεν έχει καμία σημασία το ότι μπορεί να ήταν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμός. Άλλωστε, μέχρι πρόσφατα, τα παιδιά σε αυτές τις χώρες, όχι σε εμάς, διότι και εμείς υπήρξαμε Terra Nullius για τους δυτικούς. Λοιπόν, αλλά αν όποιος έχει πάει στα πολύ ωραία και μεγάλα μουσεία των δυτικών πρωτεύουσων, καταλαβαίνει ότι για πολλές περιοχές του πλανήτη οι τοπικοί πληθυσμοί ήταν μέρος της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής.
και όχι πληθυσμοί οι οποίοι μπορούσαν να έχουν το αυτόνομο, την αυτοδιάθεσή τους, ας πούμε, αυτά που λέμε αυτοδιάθεση, ή το δικαίωμα να αυτοκυβερνηθούν, βρε άνθρωποι του Θεού, με τους δικούς του άρχοντες. Αυτό το πράγμα δεν ίσχυε. Και σας πληροφορώ ότι δεν ίσχυε, ξέρετε, μέχρι πότε. Πότε σταμάτησε αυτό να ισχύει. Τυπικά, ουσιαστικά, δηλαδή, και, καλά, και ουσιαστικά και τυπικά. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ουσία είναι ο ΙΕ που τα αναθεώρησε όλα αυτά τα πράγματα και αυτό οφείλεται, ήταν προϊόν του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και της εμπλοκής των λαών σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι εφόσον δεν μπορώ ανά πάσα στιγμή να πάρω τα όπλα και να κατακτήσω τον γείτονά μου ή οποιονδήποτε εγώ θεωρώ τερανούλιους ή οποιονδήποτε άλλον θεωρώ ότι με απειλεί, έτσι, πρέπει να βρω τρόπο να παρακάμψω αυτό το βασικό κανόνα. Και οι τρόποι ήταν δύο. Το πρώτο ήταν να δημιουργώ μικρά κρατήδια. Εκεί που υπάρχουν διαφιλονικούμενες ανάμεσα στις μεγάλες χριστιανικές δυνάμεις, υπάρχουν διαφιλονικούμενες περιοχές, δημιουργούσαν μικρές βαρονίες ή μικρές κομιτείες, τις οποίες βεβαίως σαν εγγύητριες δυνάμεις μπαίνανε οι μεγάλες χριστιανικές δυνάμεις. Έτσι, μεγάλες δυνάμεις που εγγυόνταν ότι αυτές θα ήταν ανεξάρτητες. Γιατί δεχόντουσαν αυτό το πράγμα είναι. Γιατί δεν θέλανε να σφαχτούν εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους οι μεγάλοι. Για το ποιος θα πάρει αυτή τη βαρονία ή την κομιτεία ή την περιοχή. Και έτσι γεννήθηκε το λεγόμενο καθεστώς προστασίας. Προτεκτοράτο δηλαδή. Δημιουργόταν μια κατάσταση, μια κατοικιοντότητα, η οποία βεβαίως ήταν από κάποιο βαρόνο, άρχοντα ή βασιλιά και όριζαν αυτοί ότι είναι υποκαθεστώς προστασίας. Η προστασία όμως πολλές φορές ήταν και από κάποια μεγάλη δύναμη, ιδιαίτερα όταν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις άρχισαν να έχουν τον απικιακό, άρχισαν να αναπτύσσουν έναν απικιακό ανταγωνισμό διεθνώς. Αυτή είναι μια προσπάθεια παράκαμψης. Δηλαδή, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ας πούμε, είμαι προστάτης, προστατεύω αυτό το κράτος ώστε να γίνει, να μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία των εθνών. Η δεύτερη παράκαμψη ήταν μια πάρα πολύ συχνή και που χρησιμοποιείται σήμερα στις μέρες μας σαν πολύ βασική δικαιολογία. Ποια νομίζετε, έτσι, από τότε, ναι, η ανθρωπιστική επέμβαση. Για λόγους ανθρωπιστικούς του αλλάζουμε τα φώτα. Δηλαδή, ναι, είναι η πρώτη προσπάθεια να δικαιολογήσουν στρατιωτική εφαρμογή στρατιωτικής ισχύς εναντίον άλλης κρατικής οντότητας που απαγόρευαν η συνθήκη της Αυστραλίας για λόγους ανθρωπιστικούς. Έτσι, ο λόγος που έγινε τον Ναβαρίνο εδώ, η ναυμαχία του Ναβαρίνου επίσημα ήταν αυτός. Λόγω της βαρβαρότητας του Ιμπραήμ και της σφαγής που είχε γίνει, που είχε επακολουθήσει, έπρεπε να γίνει, πώς να το πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την ναυμαχία του Ναβαρίνου του 1828, αλλά το θέμα είναι το 27. 28 είναι το βασιλιάς που πλάκωσε τον Κόρδικτον. Αλλά το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό, δηλαδή ότι δεν ανεχόντουσαν αυτές οι μεγάλες χριστιανικές δυνάμεις οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, καταπάτηση των ιερών και οσίων του χριστιανικού πολιτισμού, τον οποίον εξέφραζαν μέσω του διεθνούς τους συντονισμού. Και αυτή ήταν η ανθρωπιστική επέμβαση, ήταν η πρώτη που εφάρμοσαν. Οι Γάλλοι ξεκινάνε ανθρωπιστικές επεμβάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Γερμανοί και τα Μπέλγοι πάντα τους το ίδιο, οι Αυστριακοί, οι Εγγλέζοι φυσικά αυτοί και αν ήταν οι μεγαλύτεροι ανθρωπιστές όλων των εποχών ήταν αυτοί. Δηλαδή, στήχησε στον παγκόσμιο πληθυσμό και εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά δεν τρέχει τίποτα, είναι για το καλό τους. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι η βάση του πλαισίου που μπαίνει και λέγεται σύστημα διεθνών σχέσεων και στη βάση αυτού διαμορφώνεται και ο νόμο και το διεθνές δίκαιο. Ή αρχίζει να διαμορφώνει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι βέβαια ότι αν ήταν έτσι τα πράγματα και ήταν θέμα καθαρά ζητήματος ισχύως, ας πούμε, και το τρόπο που διαμορφώνονται οι κανόνες είναι προϊόν της ισχύως, τότε λογικό είναι να μην έχουμε καμία εξέλιξη στα πράγματα, ούτε
να είχαμε καμία σοβαρές ανατροπές στα επόμενα χρόνια, όπως είχαμε όντως. Σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν ότι είτε μιλάμε για την εποχή της Βεσφαλίας, είτε μιλάμε για τη σημερινή εποχή, είναι το ίδιο και το αυτό. Έχουμε τις ίδιες αρχές κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Βεβαίως έχουμε δυνάμεις που θα θέλανε να λειτουργούν με αυτούς τους όρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Υπήρξαν ορισμένες πολύ σοβαρές μεταβολές. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι λαοί άρχισαν να μπαίνουν στο προσκήνιο. Όταν μιλάμε για λαούς, μιλάμε για πρωτογενώς εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία συνέθεταν το σύστημα υπηκόων που υπήρχε σε όλες τις κρατικές οδότητες εποχής εκείνης. Άρχισαν οι λαοί να διεκδικούν όχι απλά δικαιώματα, να διεκδικούν ορισμένα κάτι παραπάνω από το να τους εκφράζει ο μονάρχης. Δηλαδή, το έθνος είναι αυτά τα στρώματα και όχι η μοναρχική θεσμή με ό,τι αυτό το πράγμα λειτουργεί δορυφορικά. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά που έφερε βεβαίως όχι μόνο ξανάβαλα το ζήτημα της δημοκρατίας βεβαίως στο τραπέζι της πολιτικής, ιδεολογικής και κοινωνικής συζήτησης και των αναζητήσεων γενικότερα, αλλά μπήκε το θέμα της ανεξαρτησίας. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας όπως έμπαινε, δεν ήταν η αυτονομία που αναγνώριζαν οι μονάρχες μέχρι τότε και που χαρακτήριζαν, αν θέλετε, και τους αγώνες αυτονομίας ή ανεξαρτησίας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, πόλεμο ανεξαρτησίας πριν καν από τους Αμερικανούς, είχαμε τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Ολλανδίας, που ήταν η ανεξαρτησία της Ολλανδίας από τους Ισπανούς μονάρχες. Λοιπόν, και το κατάφεραν. Αλλά αυτός δεν καταγράφεται στους λαϊκούς πολέμους ή τις λαϊκές επαναστάσεις για την ανεξαρτησία. Ήταν μια ανεξαρτησία από ξένο οίκο για να επιβληθεί άλλος οίκος στην Ολλανδία. Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή αυτό που ζήσαμε ή που είδαμε στην ιστορία μετά την Αμερικανική Επανάσταση, όπου ήταν τα δικαιώματα του ανθρώπου συνδέονται με την ανεξαρτησία, με το σύστημα της ανεξαρτησίας. Εδώ λιγάκι πρέπει να δούμε, να κάνουμε ένα flashback και να δούμε ότι το ότι μπήκε το ζήτημα της ανεξαρτησίας και δέθηκε το ζήτημα της ανεξαρτησίας με τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, αυτό είναι συμβαίνει πρώτη φορά από πότε? Από την αρχαία πόλη. Δεν έχει ξαναμπεί ποτέ ξανά. Ούτε καμία πόλη όπως τις γνωρίσαμε ακόμη και την εποχή των Ιταλικών πόλεων, δηλαδή της ανάπτυξης λίγο πριν την αναγέννηση και μετά την αναγέννηση, δεν βάλαν τα διαστήματα. Δεν μπήκε τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικό πολιτικό, να το πούμε έτσι. Μπορούσε να υπήρξαν κινήματα, αλλά και πάλι δεν είχαν τέτοιο χαρακτήρα. Λοιπόν, γιατί τότε ξαναμπαίνουν ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, είχαν λυθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, στον τρόπο διαμόρφωσης των ελληνικών πόλεων στην αρχαιότητα. Τι συνιστούσε πόλη, παράδειγμα, κατά την αρχαιότητα? Μιλάμε για την κλασική αρχαιότητα, σωστά? Γιατί είναι άλλο πράγμα η πόλη στην ελληνιστική περίοδο ή στη ρωμαϊκή αργότερα. Κατά την κλασική περίοδο, πότε έχουμε πόλη? Από την άποψη διεθνών σχέσεων, αυτό που λέμε τη διεθνή οπτική, τον τρόπο δηλαδή που συγκροτείται η πόλη ως, να το πούμε έτσι, μονάδα των σχέσεων, μονάδα εισαγωγικά. Λοιπόν, τι ήταν εκείνα τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την αρχαία ελληνική πόλη? Τρία τα πράγματα, έτσι, χοντρικά. Όχι. Το πρώτο είναι αυτονομία. Αυτονομία τι σημαίνει? Ότι εγώ κάνω τους νόμους. Εγώ, ο πολίτης, το σύλλο, συνολικά, ως πολίτες, διαμορφώνουμε εμείς τους νόμους. Άρα, είμαστε εμείς που εγγυόμαστε την ένωμη τάξη της πόλης. Αυτονομία, λοιπόν. Δεύτερο, ελευθερία. Ορισμένοι συγγραφείς ταυτίζουν αυτά τα δύο. Δεν είναι έτσι. Ελευθερία σημαίνει η δυνατότητα να μπορώ να αυτοδιατίθεμαι και σαν άτομο, αλλά και σαν πόλη συνολικά, απέναντι σε οποιονδήποτε με επιβουλεύεται. Ή με απειλεί ή με υπονομεύει. Και το τρίτο, πολύ βασικό, γιατί έστω και ένα από αυτά τα τρία να λείπει, δεν υφίσταται πόλη, άρα πόλη, πόλη. Η πόλη με τη λογική της κλασικής
αρχαιότητα, το τρίτο δηλαδή βασικό, είναι αυτάρκεια. Η έννοια της αυτάρκειας δεν είχε να κάνει μόνο με το γεγονός ότι υπήρχε φυσική οικονομία κτλ. Και όσοι δουλεύανε, μάλλον έπρεπε να παράγει η πόλη αυτά που χρειαζόταν, ήταν το γεγονός ότι ήταν υποχρέωση της πόλης να ευημερούν όλοι οι πολίτες. Δεν μπορεί η ευημερία των πολιτών, έστω και ενός σημαντικού κομματιού, να εξαρτάται από ξένες δυνάμεις ή ξένους παράγοντες. Γι' αυτό και πολλοί συγγραφείς από την εποχή εκείνη, ακόμη θα το δει κανείς την έννοια της αυτάρκειας να υπάρχει ακόμη και, και στην ελληνιστική περίοδο, σε εκείνο το κλάδο της φιλοσοφίας, των φιλοσοφικών σχολών που συνεχίζει αυτόν τον προβληματισμό από την αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα ήταν ο Επίκουρος, που συνδέει την αυτάρκεια με την ευδαιμονία και βεβαίως την ευδαιμονία με τη λιτότητα, όχι τη σημερινή, αλλά με τη λογική, ρε παιδί μου, ότι δεν έχω τις ανάγκες ή, ξέρω εγώ, τις ανάγκες πλουτισμού που έχουν οι λίγοι, αλλά την ανάγκη του να ζω καλή ζωή με βάση το τι μπορεί να μου προσφέρει η πόλη. Αυτό και η παραγωγή της, στη βάση της αυτάρκειας, να μην εξαρτώμαι από άλλον. Και αυτή η αυτάρκεια δεν έχει να κάνει μόνο μεσολογικά, αλλά και εσωτερικά. Γι' αυτό και ο ιδανικός πολίτης της παλιάς πόλης είναι ο ελεύθερος καλλιεργητής ή τεχνίτης. Αυτός δηλαδή που δεν εξαρτάται από τους άλλους. Είναι αυτάρκης. Δεν εξαρτάται. Δεν είναι δηλαδή θήτης ο οποίος πήγαινε και δούλευε για άλλον, που βεβαίως για τον Αριστοτέλη και για την αρχαιότητα συνολικά, ο θήτης ή ο δούλος ήταν το ίδιο πράγμα. Θήτης ήταν ο σημερινός εργάτης. Αυτός που δηλαδή που ο μεροκαματιάρης. Πήγαινε δηλαδή και δούλευε για μεροκάματο για να μπορεί να ζήσει. Για τους αρχαίους, για την κλασική πόλη, είτε θήτης είτε δούλος πήγε το ίδιο πράγμα. Και ας ήταν ο θήτης πολίτης. Κράτο για μετά. Όχι, κράτο για μετά. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το σύστημα. Αυτές οι τρεις βασικές αρχές έρχονται μετά τις επαναστάσεις, μεγάλες δημοκρατικές απελευθερωτικές επαναστάσεις στην Αμερικανική και κυρίως στη Γαλλική, ξανά στο προσκήνιο. Με τον Εφιάλτη, ναι, λέω ποιες ήταν οι αρχές. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς κατακτήθηκαν, αυτή τουλάχιστον τη στιγμή. Αυτές όμως οι αρχές έρχονται ξανά στο προσκήνιο στη Γαλλική Επανάσταση. Μία από τις πρώτες διακηρύξεις της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης είναι η αναγνώριση του δικαιώματος όλων των εθνών στην αυτοδιάθεση, ανεξαρτήτως εάν είναι μικρό ή μεγάλο. Άρα σπάνε μια σειρά πράγματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, ότι το κάθε έθνος έχει δικαίωμα να είναι ανεξάρτητο, ελεύθερο και αυτοδιοικούμενο φυσικά και με όρους αυτάρκειας. Δηλαδή, να μπορεί να διαχειρίζει τον πλούτο που διαθέτει η χώρα του, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό είναι μια ανατροπή φοβερή του διεθνούς δικαίου, να το πούμε έτσι, και του συστήματος διεθνών σχέσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί από τη Συνθήκη Βεσφαλίας. Σωστά. Δεν αναγνωριζόταν αυτό το πράγμα. Βεβαίως, ποιος ήταν το έθνος, το είπε ως Αιγαίες. Εμείς είμαστε το έθνος. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι, με εξαίρεση το απολυταρχικό κράτος, τις δομές του και το μονάρχη του. Άρα, ο λαός. Μεγάλη ανατροπή. Άρα, αυτό που μετράει στις σχέσεις και που αυτό είπαν στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση είναι το εξής. Δεν αρκεί να μιλάς για σχέσεις ανάμεσα σε κράτη, σε κρατικές οντότητες και εξουσίες. Μας ενδιαφέρει και η σχέση ανάμεσα στους λαούς. Και εκεί μπαίνει το ζήτημα του σεβασμού, των παραδόσεων, των πεπιθήσεων και των απόψεων ενός λαού. Της γλώσσας του βεβαίως, όλα αυτά τα πράγματα που εμπεριέχονται στην έννοια λαός με την ιστορική της και κοινωνική της έννοια και όχι με την νομική της απλή έννοια. Βεβαίως αυτά δεν κράτησαν για πολύ, διότι η 18η Πριμέρ με το πραξικόπημα του Ναπολέοντα τελειώσαμε και μπήκαμε σε μια εποχή που στην πραγματικότητα επανάρχεται το δικαίωμα του ισχυρού, έτσι, το δίκαιο της ισχύως. Έχω δυνατότητα, καταλαμβάνω τις περιοχές και βεβαίως το όνομα του πολιτισμού, διότι δεν ξέρω αν το ξέρετε, ούτε ο Ναπολέοντας το ήξερε, ότι όλα αυτά τα έκανε για τον πολιτισμό. Τα ανακάλυψε βεβαίως αυτά,
αφού κατόπιν εορτής, όταν τον χάχασε δύο φορές και όταν οριστικά τον κλείσαν σε εκείνο το Κολονισί, το οποίο τον δηλητηριάσανε κιόλας για, να τελειώσουν οι Εγγλέζοι, γιατί ήταν απονόψυχοι. Οι Εγγλέζοι τον δηλητηριάσανε και τον σκότωσαν. Εκεί λοιπόν έγραψε τα απομνημονεύματα, μάλλον δεν τα έγραψε αυτά, τα έδωσε σε κάποιον που πήγε στο νησί και τα μάζεψε. Εκεί λοιπόν ανακάλυψε ότι υπήρχε λογική πίσω από αυτό που έκανε. Τι ήταν η λογική? Να ενωθεί η Ευρώπη σε συνθήκες πολιτισμού. Και όχι δηλαδή να ξεπεραστεί δηλαδή ο απειχιωμένος πολιτισμός του αρχαίου καθεστώτος, όπως λέγανε τότε, δηλαδή όλη αυτή τη μοναρχία. Έφερε ένα. Και βεβαίως να ενωθεί η Ευρώπη, διότι άμα δεν ήταν ενωμένη η Ευρώπη, ο κάθε πιτσιρίκος λαός, ας πούμε, διεκδικούσε τα δικαιώματά του. Από πού και ως πού, κατακρεματισμός. Λοιπόν, ιτήθηκε ο Ναπολέοντας, είναι γνωστό, και με την Ιερά Συμμαχία επανέρχονται μια σειρά βασικές αρχές που μέχρι τότε υπήρχαν στο σύστημα διεθνούς δικαίου. Το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι δεν υπάρχει επαναστατικό δικαίο. Διότι είναι αυτό το πράγμα που εφάρμοσαν οι μεγάλες επαναστάσεις. Κυρίως η Γαλλική Επανάσταση. Έφερε το επαναστατικό δικαίο. Το επαναστατικό δικαίο είναι όταν ένας λαός αποφασίζει και κατοχυρώνει τα δικαιώματά του. Και αυτό είναι προϊόν της δικής του επανάστασης. Όχι των ιστορικών δικαίων που κατοχυρώνουν το δικαίωμα του μονάρχη ή της μοναρχίας σε ένα έδαφος και σε πληθυσμούς. Επαναφέρουν τα ιστορικά δικαιώματα των μεγάλων οίκων των μοναρχιών κτλ. Γι' αυτό και οι ιστορικοί της εποχής, έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν μιλάνε για την Ιερά Συμμαχία, η Ιερά Συμμαχία μιλάμε 1815 μετά τη συνθήκη της Βιέννης, όπου λέει ότι ενδιαφερόντουσαν περισσότερο στην καταγραφή και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της όποιας μικροελάχιστης δυναστείας στην Ευρώπη, παρά για τα δικαιώματα των μεγάλων εθνών, ακόμη και των μεγαλύτερων εθνών της Ευρώπης. Εθνών με την λογική των λαών, βεβαίως, εκείνη την εποχή. Με αυτήν ήρθαμε εμείς αντιμέτωποι. Καθότι οι προ-προ-προ-παππούδες μας ξεκινήσανε πριν περίπου 200 χρόνια, κάπου εδώ θα το κλείσουμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν μέχρι όταν κλείσουμε τα 200 χρόνια. Ελπίζουμε κιόλας και να το έχουμε ανατρέψει κιόλας αυτήν την ιστορία, αλλά από ό,τι βλέπω πάμε για τα 200 χρόνια και κάπου εκεί θα τερματίσουμε, ας πούμε, κατεβάσουμε ρολά. Αλλά τέλος πάντων, το 2021. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την ιστορία βρέθηκε ένας λαός που ξεσηκώθηκε, δεν ήταν ο πρώτος που ξεσηκώθηκε υπό συνθήκες Ιεράς Συμμαχίας, ήταν ο πρώτος που κέρδισε. Και αυτό δεν έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Και εδώ υπάρχουν, μάλλον θα το πούμε λίγο πιο κάτω, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις που ακολουθούν όλη αυτή την περίοδο, όπου είναι το λαϊκό στοιχείο που πρέπει μπαίνει και διαμορφώνει πλέον και τις διεθνείς σχέσεις, το σύστημα διεθνών σχέσεων, είναι αυτό που αλλάζει σιγά σιγά όλο αυτό το και μπολιάζει τις διεθνείς σχέσεις. Πρώτα και κύρια, με την έννοια διεθνής κοινότητα. Από τότε, από την ύπαρξη μάλλον της Ιεράς Συμμαχίας, μέχρι τη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου, το σύστημα των διεθνών σχέσεων όπως το έχουμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φυσικά χρειάστηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, χρειάστηκαν εκατοντάδες πόλεμοι επάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς, μόνο και μόνο για να καταλάβει. Μάλλον για να πιστοποιηθεί και να ταυτιστεί στο διεθνές δίκαιο ότι αυτός που κάνει κουμάντο και στις διεθνείς σχέσεις είναι οι λαοί, όχι οι εξουσίες. Ένα. Δεύτερον, άρα βασικό και θεμελιώδες ζήτημα, αφετηρία του συστήματος διεθνών σχέσεων, είναι η άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Και άρα η εθνική αυτοδιάθεση. Ξέρετε πρώτο μπήκε το ζήτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης. Εθνική αυτοδιάθεση, δηλαδή ένας λαός, ένα έθνος που είναι ταυτισμένο με την έννοια λαός, στο διεθνές δίκαιο δεν αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες να διαφοροποιήσουν τις δύο έννοιες. Έτσι, δεν είναι όμως διαφοροποιημένες. Λοιπόν, πότε μπήκε στο διεθνές δίκαιο το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης? Το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης μπήκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρώτοι που το θέσανε και το κάνανε βασική αρχή, είτε το θέλουμε είτε όχι, ήταν η Ρωσική Επανάσταση του 1917.
αυτή το ανέδειξε ως βασική αρχή των σχέσεων ανάμεσα κράτη. Η αναγνώριση της εθνικής αυτοδιάθεσης, ακόμη και για καταπιεσμένες εθνότητες, οι οποίες είχαν το δικαίωμα, ακόμη και αν και να αποσπαστούν από ένα μεγάλο έθνος, το οποίο το είχαν επιβληθεί πάνω του και το καταπίεζαν, το συγκεκριμένο έθνος. Βεβαίως, κατανοώντας και οι Αμερικανοί, ότι για κάτσε μία μισό λεπτό, βρεθήκαμε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί αναδείχθηκαν ως η πιο ισχυρή χώρα και φυσικά ήταν η μόνη που δεν χρωστούσε. Χρωστούσαν σε αυτοί όλοι οι άλλοι. Αυτή δεν χρωστούσε, τις χρωστούσαν. Οπότε τι έγινε. Είχε όμως ένα σοβαρό έλλειμμα. Δεν είχε αποικίες. Τουλάχιστον δεν είχε τόσο εκτεταμένες αποικίες όσο οι μεγάλες αυτοκρατορίες της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες, και φυσικά είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα στο να τοποθετήσει και τα κεφάλαια που περίσευαν ή που, αν θέλετε, είχαν ή περισσορευτεί λόγω του πολέμου και λόγω μάλλον του πολέμου, ελεύθερα σε οποιοσδήποτε περιοχές του πλανήτη ήθελε. Πώς να το έκανε όταν ήταν κλειστές αυτοκρατορίες με προστατευτικά σύνορα όπως ήθελαν. Και οι Αγγλογάλοι φυσικά το μόνο που διαφέρονταν είναι πώς να μοιραστούν μεταξύ τους τις αποικίες των κεντρικών αυτοκρατοριών. Δεν τους ενδιέφερε να σπάσουν βέβαια την έννοια των αυτοκρατοριών, γιατί ήταν τεράστιες αυτοκρατορίες δικές τους. Οπότε οι Αμερικανοί έρχονται με το Woodrow Wilson, τα περίφημα σημεία 14 του Woodrow Wilson, με τα οποία τα εισηγήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνδιάσκεψη των Βερσαλιών του 19, που ετοίμασε τη μεταπολεμική κατάσταση της Ευρώπης αλλά και του κόσμου, λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, αναγνωρίζουμε σε όλα τα έθνη το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα που είπε, βεβαίως το ακούσαν οι άλλοι, πάθανε το βέρτικο, περίπου σαν και αυτό που λένε ότι έπαθε ο πιλότος που έπεσε πάνω από τη Σκύρο. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι και λένε, όχι, κάτσε μισό λεπτό, κάτσε, τι είπα να πει, έχει δικαίωμα ο άλλος στα αυτοδιάθεση. Όχι. Η αρχή της αυτοδιάθεσης, αποδεχόμαστε την αρχή της αυτοδιάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κρίνεται από τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, ο Κλεμανσό μάλιστα έλεγε τότε, είναι καλύτερα τώρα, διότι τώρα υπάρχει η διεθνής κοινότης και όχι οι πέντε δυνάμεις του κονσέπτου της Ευρώπης που αποφασίζανε και κόβανε και ράβανε στην Ευρώπη. Ντυθήκανε λοιπόν με τα χρώματα της διεθνούς κοινότητας, φτιάξανε τη λεγόμενη κοινωνία των εθνών, όπου ναι, μεν μπορούσαν να μπουν, αυτού τέλος πάντων μπορούσαν να μπουν μέσα, όχι όλοι, γιατί υπήρχαν πολλά τερανούλιους ολόγυρα που θέλανε βεβαίως οι αποικιοκράτες να βάλουν χέρι και δεν τους αναγνωρίζαν το δικαίωμα να μπουν στην κοινωνία των εθνών. Ωστόσο, διατηρήσαν το δικαίωμα να ελέγχουν το διοικητικό συμβούλιο, ας πούμε, τη συνέλευση των μετόχων. Είχαμε τη συνέλευση των μετόχων και το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο το πήρανε οι μεγάλες δυνάμεις και καθόριζαν αυτοί πώς θα εφαρμοστεί η αρχή της αυτοδιάθεσης. Έτσι. Λοιπόν, κόβοντας και ράβοντας. Μου γουστάρει. Εντάξει. Δεν μου γουστάρει. Δεν ισχύει. Λοιπόν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βέβαια, που βεβαίως στην ιστορία, αυτοί που γράψαν την ιστορία στα χαρακόμματα και στα πεδία μάχης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν γράψανε και την ιστορία εν γράφος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, είπαν ότι είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που τη διεξήγαγαν λαοί. Όχι κρατικές οντότητες, όχι εξουσίες, αλλά πρωτίστως λαοί. Αυτό λοιπόν έφερε μια τεράστια αλλαγή. Εδώ πλέον, όταν μαζευτήκανε πάλι με την ίδια λογική, πήγανε στον Dumbarton Oaks πρώτα, οι μεγάλες δυνάμεις. Ποιες ήταν οι μεγάλες δυνάμεις? Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Σοβιετική Ένωση και Γαλλία. Τον πήγαν από κοντά και αυτόν τον τερατόμορφο τύπο, ο οποίος ο Τσόρτσιλ, μιλάμε για τον Ντεγκόλ, για τον οποίο ο Τσόρτσιλ τον λάτρευε, είχε τέτοια συμπάθεια που τον έλεγε ότι όταν βλέπεις τον Ντεγκόλ, είναι σαν να βλέπεις ένα λάμα που έπαθε καρδιακή προσβολή μπαίνοντας σε μια μπανιέρα. Είχε μια, έτσι, πολύ
Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν είναι και, και άστοχη η παρατήρηση, ας πούμε, άμα βλέπεις το De Gaulle. Τον φέρανε μαζί, γιατί έπρεπε η Γαλλική, πώς να το πούμε, η Γαλλία να ξαναπατήσει στα πόδια της ως αυτοκρατορία, για να μπορέσει να αντέξει την πίεση του λεγόμενου κομμουνιστικού μοιάσματος στην Ευρώπη την εποχή εκείνη. Μαζευτήκανε λοιπόν στον τάπα των Oaks πριν την διεθνή συνδιάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο του 1945, όπου ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, παρεμπιπτόντος. Τότε υπογράψαμε 50 χώρες. Στις ιδρυτικές ήμασταν και εμείς, 50 χώρες. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας της εποχής εκείνης που πήγανε στο Σαν Φρανσίσκο με εμάς, μάλλον με τη χώρα μας, να σπρώχνεται και να διολυσταίνει διαρκώς σε εμφύλιο, έτσι, όλο και περισσότερο, πηγαίναμε σε κατάσταση εμφυλίου. Παρόλα αυτά όμως, αυτοί εκεί πέρα δώσανε μια μάχη εξαιρετική. Εν αγνία φυσικά των ελληνικών κυβερνήσεων, διότι μόνο έτσι δίνονται σοβαρές μάχες στα διεθνή φόρα. Όταν η ελληνική κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα και δεν ενδιαφέρεται, γιατί πιθανά τότε να έχει και κάποια επιτυχία. Λοιπόν, στον τάπα των Oaks, λοιπόν, τα μαζέψαν όλοι αυτοί, μετά συζητήσανε μεταξύ τους, στήσανε ξανά ένα πρότυπο κοινωνίας των εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Συνέλευση των Μετόχων. Λοιπόν, με αυτό διαφωνήσανε τα περισσότερα κράτη. Έχει εξαίρετες παρεμβάσεις της εποχής εκείνης εκπρόσωποι από λατινοαμερικάνικες χώρες, από αραβικές χώρες. Γιατί το Συμβούλιο Ασφαλείας, σε τι χρησιμεύει. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους, ας πούμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Το είδαμε, ας πούμε, πώς λειτουργήσε στην κοινωνία των εθνών, καταστραφήκαμε. Αλλά βεβαίως, οι δυτικοί, και εκεί βρήκανε συμπαραστάτη, την Ολλανδία και κάτι άλλα κράτη τα οποία αναστήλωσε ο Βρετανικός Ιμπεριαλισμός, διότι διέσωσε τη βασιλική οικογένεια και ό,τι άλλο ξεφτυλισμένο είδος πολιτικού είχε παραδώσει κατά τη διάρκεια της ναζιστικής επίθεσης. Όλοι αυτοί που παραδώσαν τις χώρες τους στο ναζιστικό κικαιώνα προστατεύτηκαν από τους Βρετανούς και μετά τους εγκατέστησαν ξανά σε αυτές τις χώρες, κάνοντας μια μίνι καθάριση. Τη μεγαλύτερη, βέβαια, την είδαμε στην Ελλάδα με τα Δεκεμβριανά. Λοιπόν, αλλά και στην Ολλανδία έγινε αυτή η ιστορία, και στο Βέλγιο έγινε, και στις σκανδιναβικές χώρες, αυτές που ήταν εμπόλεμες, έτσι, δεν μιλάμε για τη Σουηδία. Λοιπόν, Νορβηγία, Δανία, έπεσε το μαχαίρι για να έρθει ξανά ο βασιλιάς που τους πούλησε στους Ναζί, ο βασιλιάς που διέταξε να μην πέσει ούτε μία ντουφεκιά, κατά λάθος έπεσε, γιατί δεν πρόλαβε μετατσουμωτισκλωτιστής να παραδώσει την. Έτσι. Και μετά κατά τα άλλα λέμε για τη Γαλλία, γιατί κατέρευσε και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μπόρεσαν. Οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα, απολύτως. Και αυτό δείχνει και την ποιότητα, την εθνική ταυτότητα κάθε έθνους και τον τρόπο δηλαδή που ακριβώς αυτό τον πόλεμο των λαών διεκπεραίωσε την αποστολή του απέναντι και στη διεθνή. Πώς το λένε, στο διεθνές σύστημα, αν θέλεις, στην κατάσταση και τις απειλές που είχε και τον τρόπο που ο ίδιος διεκδίκησε το δικαίωμα ότι αυτή η γη είναι δική μου και την υπερασπίζω μέχρι στα σκάτων. Λοιπόν, αφού λοιπόν μαζευτήκαν όλοι αυτοί, αρχίσανε και λέγανε ναι, ρε παιδί μου, βεβαίως, σωστό είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να έχουν όλοι εθνική αυτοδιάθεση. Βεβαίως. Αλλά να την ξεχωρίσουμε. Άλλο εθνική αυτοδιάθεση στο εξωτερικό, άλλο εθνική αυτοδιάθεση στο εσωτερικό. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής πλευράς απάντησε με ένα πολύ εύστοχο τρόπο, επιστημονικά ακριβές. Μη λέτε τρίχες, τους είπε. Είναι καταγραμμένο στο πρακτικά. Λοιπόν, είναι μία και ενιαία. Τι πάει να πει στο εξωτερικό. Γιατί θέλανε να ξαναβάλουν από το παράθυρο την πολύ γνωστή μέθοδο παράκαμψης των διεθνών κανόνων που λέγεται προτεκτοράτο. Δηλαδή, ναι, βεβαίως, έχεις από το απόλυτο δικαίωμα να έχεις την αυτονομία σου στα εσωτερικά της χώρας, αλλά στα εξωτερικά οφείλεις να υπακούς σε διεθνείς κανόνες, τους οποίους καθορίζουν άλλοι. Έτσι επινόησαν το σύστημα των mandates, το οποίο το πήραν από την κοινωνία των εθνών, το είχαν πάρει. Δηλαδή, ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν ήταν ακόμη όριμοι να πάρουν εθνική ανεξαρτησία. Οπότε βάλανε νονούς εκεί. Όπως επίσης και το ότι αποδέχτηκαν και το ζήτημα της ανθρωπιστικής επέμβασης. Άλλο μεγάλη ιστορία σφαγής στην πρώτη φάση.
ανθρωπιστική επέμβαση με τη λογική ότι δεν πρέπει να αφήσουμε έναν λαό να σφάζεται από μικρές συμμορίες. Σε εμάς το γνωρίσαμε αυτό το πράγμα με το δόγμα Τρούμαν. Εκεί βεβαίως λίγο αργότερα το έμαθε η Κορεατική Χερσόνησος. Με αυτό με τον πόλεμο της Κορέας στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου βεβαίως ονομάστηκε επισήμως ως ανθρωπιστική επέμβαση ή κάποιοι άλλοι το ονομάσανε police action, δηλαδή αστυνομική δράση. Πήγανε οι αστυνόμοι της Ιφιλίου να ξεμπερδέψουν με εκείνον κάτι κατοικούς κομμουνιστές, ας πούμε, οι οποίοι βεβαίως όχι μόνο πολεμούσαν για την Κορέα από το 1870, πολεμάγανε για την ανεξαρτησία τους. Απέναντι στους Κινέζους, μετά στους Ιάπωνες, τους είχαν αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, και φυσικά τον οποιοδήποτε απεικιοκράτη πατούσε πόδι. Και όταν φτάσανε στο σημείο και να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, επειδή τυχαίνει η επικεφαλής του Εθνικοπροθετικού Αγώνα της Κορέας να λοξοκοιτάζανε προς την ρώσικη μεριά, τους κόψανε στη μέση, με τη γνωστή τακτική βεβαίως, και για άλλους λόγους, να δημιουργήσουν μαλακό υπογάστρο στην Κίνα, έτσι ώστε πολύ εύκολα να εισβάλλουν στη Μαντσουρία. Σε αυτό απέτυχαν, τέλος πάντων το ετοιμάζουν τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα το πετύχουν. Το σημαντικό από όλα αυτά είναι ότι μετά την Κοινωνία των Εθνών, το βασικό στοιχείο που κρίνει τις διεθνείς σχέσεις ως προς τις, το σύστημα διεθνών σχέσεων ως προς τις μεγάλες δυνάμεις ή αν θέλετε τις κυρίαρχες δυνάμεις, αυτές δηλαδή που καθορίζουν το παιχνίδι της παγκόσμιας ηγεμονίας ή που παίζουν στο παιχνίδι της παγκόσμιας ηγεμονίας, είναι το πού θα τοποθετήσω τα λεφτά μου. Αυτό είναι η πηγή όλων των ζητημάτων και που καθορίζει όλο αυτό που λέμε την διεθνή μορφολογία. Πού θα τοποθετήσω τα λεφτά μου, θα έχω τη δυνατότητα να τοποθετήσω, την ελευθερία δηλαδή. Μετά θα έχω τη δυνατότητα να αποσπώ με βάση την τοποθέτηση των επενδύσεών μου τα κέρδη που υπολογίζω ότι θα έχω. Και θα έρθει κανένας τρελός να πει, «Οπ, καθίστε μισό λεπτό, αυτός ο πλούτος είναι δικός μας και τα εθνικοποιούμε». Αυτό είναι που καθορίζει. Έχουμε λοιπόν μία νέου τύπου κατάκτηση. Η έννοια της κατάκτησης λοιπόν δεν είναι πλέον με το χαρακτήρα που έλεγαν παλιά, με το στρατό μου και τη σημαία μου και το βάζω και το πατάω και τελειώνει. Όχι. Υπήρχε μια νέα έννοια κατάκτηση. Αυτή η κατάκτηση εμφανίζεται, αυτή η μορφή κατάκτηση και σε επίπεδο θεωρίας εμφανίζεται περί τα μέσα του 19ου αιώνα προς το τέλος. Νέα μορφή κατάκτησης που λέγεται ότι εκεί που δεν μπορείς να πας με το στρατό σου, πας με την τράπεζά σου. Και το κάνανε συστηματικά παντού. Όπου δεν τους έπαιρνε να πάει στρατός, πήγαιναν οι τράπεζες. Και για να μπορέσουν να φτιάξουν, για να μπορέσουν να καταστήσουν, κάνανε με δύο τρόπους. Πρώτον, είτε χρηματοδοτούσαν τα κράτη, δηλαδή φορτώνανε χρέη, έτσι, ή χρηματοδοτούσαν τα μεγάλα έργα υποδομής, ιδιαίτερα τα δίκτυα επικοινωνίας, δηλαδή θαλάσσιοι δρόμοι και σιδηροδρόμοι. Στα Βαλκάνια σφαχτήκαμε τρεις φορές, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις, Άγγλοι κυρίως και Γερμανοί, αλλά και Αυστριακοί, θέλανε να ελέγξουν το μεγάλο δίκτυο σιδηροδρόμων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ξεκινούσε από τη Μακεδονία και έφτανε, ουσιαστικά από τη Βουλγαρία, και έφτανε μέχρι κάτω, ή θα έφτανε μέχρι τη Βαγδάτη. Όποιος το έλεγχε, έλεγχε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχε τη δυνατότητα βεβαίως μετά να ελέγξει, αν θέλετε, και πολιτικά και οικονομικά το όλο πεδίο. Είναι πολύ, και για να μπορεί μην υπάρξει ένα ισχυρό κράτος το οποίο να ελέγχει αυτό το δίκτυο, τι θέλανε, γι' αυτό θέλανε τα Βαλκάνια να τα διαλύσουν. Μικρά κρατήδια υποπροστασία για να μπορέσουν να μην υπάρχουν ισχυρά κράτη τα οποία ελέγχουν τουλάχιστον τα μεγάλα μερίδια αυτών των δικτύων, αυτών των υποδομών, είτε σε θαλάσσιες οδός είτε σε σιδηροδρόμους. Αυτή είναι η λογική των διεθνών σχέσεων όπως διαμορφώνονται σήμερα. Όμως το σύστημα διεθνών σχέσεων, τι είναι στην πράξη? Ένα σύστημα σχετισμού δύναμης. Όπου ο σχετισμός δύναμης δεν διαμορφώνεται από τις κυβερνήσεις. Όπως λένε οι θεωρητικοί του ζητήματος, οι πιο καλοί τουλάχιστον από αυτούς, λένε ότι είναι ένα σχετισμός δύναμης που διαμορφώνεται από το σύνολο των παραγόντων εκείνων
που συνθέτουν τη συλλογική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Συλλογική δράση, τι σημαίνει? Δράση λαών, επαναστάσεις, πόλεμοι, πράγματα, χαμός, ψυχολογία, ιδεολογίες, οικονομία φυσικά, τα πάντα. Είναι, αυτή είναι η ολιστική τοποθέτηση του ζητήματος των διεθνών σχέσεων. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα που γίνεται σε αυτή την... πρέπει να, για να καταλάβουμε δηλαδή το σύστημα των διεθνών σχέσεων, ο τρόπος δηλαδή που διαμορφώνεται. Ο πρώτος... Συγγνώμη. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν που πρέπει να δούμε εδώ είναι για να καταλάβουμε τον τρόπο που διαμορφώνεται το σύστημα διεθνών σχέσεων, ιδιαίτερα σήμερα. Θα πρέπει να δούμε πώς τοποθετούνται οι μεγάλοι όγκοι κεφαλαίων και πού πάνε να τοποθετηθούν. Άρα η γεωπολιτική, ή αυτοί που λένε για γεωπολιτική, η γεωπολιτική ίσχυε όσο υπήρχαν αυτοκρατορίες που διεκδικούσαν εδάφη με την έννοια της προσάρτησης. Αυτό εξέφραζε. Δεν υπάρχει επιστήμη της γεωπολιτικής. Όποιος λέει ότι υπάρχει επιστήμη της γεωπολιτικής, είτε δεν έχει καταλάβει υγρή ή πολύ απλά είναι παπαγαλάκι των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, διότι αυτοί επινόησαν τη γεωπολιτική. Διαμόρφωσαν με φυσικούς όρους τις δικές τους κατακτητικές επιδιώξεις. Είναι σαν να λέμε, για παράδειγμα, ότι η επιστήμη είναι η μεταφυσική ή, ξέρω εγώ, ο μυστικισμός είναι επιστήμη. Το όσο ο μυστικισμός είναι επιστήμη, άλλο τόσο η γεωπολιτική είναι επιστήμη. Αυτό που στην πραγματικότητα σήμερα έχουμε είναι η γεωπολιτική των αγορών. Δηλαδή, πού τα κεφάλαια θέλουν να τοποθετηθούν και με ποιον τρόπο διαμορφώνουν μορφολογία διεθνώς. Αυτό το πράγμα αποτελεί τη βάση φυσικά. Επάνω εκεί οικοδομούνται στρατηγικές σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο ένοπλης σύγκρουσης, αναμέτρησης πολέμων κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε στις διεθνείς σχέσεις, με τον τρόπο που διαμορφώνονται στις διεθνείς σχέσεις σήμερα. Άρα λοιπόν το πρόβλημά τους, για παράδειγμα, δεν είναι να ελέγξουν τα πετρέλαια. Αυτό ήταν κάποτε. Όταν, για παράδειγμα, βασικό στοιχείο ισχύος των μεγάλων χωρών ήταν η βιομηχανία. Έπρεπε να ελέγχουν τα πετρέλαια όπως και τις βασικές ύλες για να μπορούν η δική τους βιομηχανία να αντέξει κάτω από πιέσεις ακόμη και ενός παγκόσμιου πολέμου. Σήμερα το έχουν ανάγκη. Γιατί η βιομηχανία βρίσκεται αλλού. Έχει διεθνοποιηθεί ο τρόπος καταμερισμού εργασίας και ο τρόπος τοποθέτησης των παραγωγικών επενδύσεων. Δεν είναι συγκεντρωμένη σε 3, 4, 5, 6 χώρες όπως ήταν κάποτε. Είναι, αν θέλετε, ας πούμε, έχει διαχυθεί στην παγκόσμια οικονομία και μέσω δικτύων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών δικτύων που κατά κύριο λόγο ονομάζονται υπερεθνικές εταιρείες, εκμεταλλεύονται, εκεί το παράγει, από εκεί το παίρνει, εκεί το διαθέτει. Δεν έχει καμία σχέση με το από πού προέρχονται αυτές οι εταιρείες ή, αν θέλετε, ποια είναι η βασική πηγή ή η βασική έδρα των εταιριών αυτών ή των επενδύσεων αυτών. Άρα λοιπόν τότε δεν τους ενδιαφέρει να ελέγξουν. Τους ενδιαφέρει το δίκτυο. Να ελέγχουν τις διαδρομές δηλαδή. Τα δίκτυα εμπορίου και τα δίκτυα ενέργειας. Και αυτό στη βάση της δυνατότητας να μπορεί το κεφάλαιο να κινείται ή να, αν θέλετε, να αξιοποιεί την προστιθέμενη αξία. Δηλαδή το προϊόν που παράγουν αυτές οι δικτυώσεις. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και δεν τα κάνουν όλα αυτά για να έχουν το πετρέλαιο. Για παράδειγμα, ποιος λέει, θεωρεί ότι δεν ελέγχουν το πετρέλαιο στις Μέσης Ανατολής από το 1948 τουλάχιστον? Γιατί γίνονται πόλεμοι συνέχεια? Και ποιο λόγο? Για να σώσουμε. Ναι, ανθρωπιστικά. Λοιπόν. Οπότε τώρα, πάμε στο ζήτημα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα, από την αρχή που γεννήθηκε αυτό, να το πούμε έτσι, η μάχη, ο αγώνας για τη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, αυτή που ξέρουμε σαν ελληνικό έθνος μέχρι σήμερα, υπήρξαν δύο σχολές σκέψης, να το πούμε έτσι, οι δύο τρόποι αντιμετώπισης διεθνούς θέσης της χώρας, όπως τουλάχιστον αντιμετωπιζόταν από το 19ο αιώνα, από τότε δηλαδή που ξέσπασε η Επανάσταση, μέχρι σήμερα. Η πρώτη ήταν η λογική της προσκόλλησης. Εμείς δεν είμαστε ικανοί
να πατήσουμε στα πόδια μας, δεν έχουμε δυνατότητες, άρα προσκολούμαστε με κάποιες μεγάλες δυνάμεις, όπου με βάση αυτές διεκδικούμε ή κερδίζουμε τα λεγόμενα εθνικά μας δίκαια. Αυτό το δικαίωμα, αυτός ο τρόπος δηλαδή, υπάρχει και διαμορφώνεται στην ελληνική πολιτική και ελληνική κοινωνία από πριν την Επανάσταση του 21. Και είχαν διαμορφωθεί τα γνωστά κόμματα. Τα κόμματα δηλαδή που είχαν εξαρτηθεί από τις μεγάλες δυνάμεις. Είτε μιλάμε την Αγγλία, τη Γαλλία, το Γαλλικό, το Αγγλικό και το Ρώσικο. Υπήρχε μια άλλη άποψη. Η άποψη που έλεγε ότι ναι μεν εκτιμώ ποιες είναι οι μεγάλες δυνάμεις και πώς διαμορφώνεται το διεθνές πλαίσιο, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η προώθηση των δικών μου εθνικών συμφερόντων και η διαμόρφωση ενός αυτοδύναμου, ανεξάρτητου κράτους, ικανού να μπορεί να υλοποιήσει τα εθνικά μου δίκαια. Την άποψη αυτή την εξέφρασε για πρώτη φορά, βεβαίως, μια σειρά φιλική, αλλά κυρίως ο Καποδίστριας. Μάλιστα, το έλεγε πολύ απλά, για να το καταλαβαίνουν και στην εποχή του. Λέει, εγώ αυτό το ρόλο που παίζω είναι το ρόλο του φύλακα. Είμαι φύλακας ως κυβερνήτης της Απόρου Κορασίδος, η οποία έχει πάρα πολλούς μνηστήρες. Και επειδή δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει διεθνής διπλωματία, όπως την έχω καταλάβει εγώ, να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να τη φυλάξεις και πρέπει να είσαι κέρβυρος για να τη φυλάξεις από τους πιθανούς βιαστές της. Το βασικό μέλημά τους ήταν της σχολής αυτής, ήταν αυτή. Αυτή η αντίληψη, βεβαίως, εξελίχθηκε με τα χρόνια, εκφράστηκε ανάλογα με το ποιες πολιτικές δυνάμεις κυριάρχησαν ή που την εξέφραζαν, να το πούμε, έτσι πήρε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το βασικό στοιχείο είναι αυτό που έλεγε ο Θουκυδίδης, ότι για ένα κράτος που δεν έχει ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες, δεν είναι, για παράδειγμα, πώς να το πούμε, αναφέρει το διάλογο για την Αθηναϊκή Συμμαχία, όχι για τους Μήλιους, αλλά για τους Κερκυραίους και τους Κορινθίους. Ο Θουκυδίδης, που λέει χαρακτηριστικά μέσα, λέει, για να μπορέσεις να διατηρήσεις συμμαχίες, δηλαδή να μπορέσεις να έχεις σχέσεις, θα πρέπει να είσαι ηθικά προσανατολισμένος στις συμμαχίες σου. Δηλαδή, να τηρείς το λόγο σου. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι απέναντι σε αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν πας ανάλογα με το ποιος είναι πιο ισχυρός, αλλά πάντα τηρείς τις υποσχέσεις σου μέχρι τέλους. Αυτό απλά σημαίνει ότι, για παράδειγμα, το διεθνής κανόνες ή το διεθνές δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σήμερα, εμείς το που οφείλουμε είναι το κυριότερο όπλο να το κρατήσεις και να διατηρείς ένα επίπεδο ηθικής διεθνούς πολιτικής, να το πούμε έτσι. Το λέει και ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι δεν μπορείς να καλύψεις το έλλειμμα που δημιουργείται εμπιστοσύνης, όπως το κάνει, ας πούμε, μια μεγάλη δύναμη. Μια μεγάλη δύναμη εύκολα μπορεί να προδώσει ή να ανατρέψει καταστάσεις, διότι η ισχύς της έχει δυνατότητα να καλύψει το ηθικό έλλειμμα που παράγεται. Μια μικρή δύναμη, μια μικρή χώρα, δεν έχει τέτοια περιθώρια. Και άρα πρέπει να είναι πολύ καλά προσανατολισμένη ακριβώς στο να τηρεί τις υποσχέσεις. Το έλεγε αυτό ο Βενιζέλος την εποχή που και η Αντάντ, αλλά για τους δικούς της λόγους, και η Γερμανία, οι κεντρικές αυτοκρατορίες, για τους δικούς τους λόγους, θέλανε την Ελλάδα να σπάσει τη συμμαχία με τη Σερβία. Μιλάμε για τις αρχαιοπαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ο Βενιζέλος απαντούσε ότι δεν ήταν το ότι πιο ατιμωτικό θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν ακριβώς αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι να υπολογίζεις, να μετράς, να πώς διαμορφώνεις και ταυτόχρονα να μπορέσεις να χρησιμοποιείς τη διαμόρφωση αυτών των διεθνών σχέσεων προς όφελος του δικού σου εθνικού εθνικού συμφέροντος. Το ενδιαφέρον είναι, βέβαια, για να μπορέσεις να έχεις μια σαφή εικόνα το πώς μπορεί να το κάνεις αυτό, εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτον, τι είναι εθνικό συμφέρον. Ποιος το καθορίζει και ποιος το καταλαβαίνει. Τι είναι εθνικό συμφέρον. Αυτό πηγάζει από το ποιον θεωρείς ότι εκφράζει το εθνικό συμφέρον. Εάν θεωρείς ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή ο λαός είναι αυτός που εκφράζει το συμφέρον και άρα μπορεί να το εκφράσει και πρωτογενός. Άρα, εάν μπορεί το πρωτογενός να το εκφράσει, τότε δεν έχει καμία κυβέρνηση, κανένα δικαίωμα να ερμηνεύσει το εθνικό συμφέρον της χώρας όταν υπάρχει
λαϊκό συνέστημα ή λαϊκό αίσθημα το οποίο βρίσκεται ενάντια, έστω και με όρους τιμικού, παρά μόνο σε συμφωνία με το λαό, ακόμη και αν μια κυβέρνηση πιστεύει ότι κάνει λάθος ο λαός στον τρόπο που το καταλαβαίνει. Και φυσικά μπορεί να το εκφράσει μόνο μέσω της αληθινής πληροφόρησης. Η αλήθεια, δηλαδή, είναι το όπλο διαμόρφωσης του εθνικού συμφέροντος και όχι το ψέμα ή η διαμόρφωση ενός πλαισίου από προσανατολισμού ή, αν θέλετε, για λόγους ανωτέρας βίας ή, ξέρω εγώ, ανωτέρου συμφέροντος ή αποσιώπηση δεδομένων. Αυτή είναι η μία σχολή. Η άλλη σχολή τη γνωρίσαμε. Αυτή που κυριάρχησε τον περισσότερο χρόνο. Αυτή που μας πήγε από τραγωδία σε τραγωδία και που το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κρατηθεί η χώρα οφείλεται κατά κύριο λόγο ότι πάντα υπήρχαν δυνάμεις που απευθυνόντουσαν πέντα μέσα στο λαό ή, αν θέλετε, βγαίναν από το λαό σε κρίσιμες περιόδους, κυρίως μετά από μεγάλες τραγωδίες, που πέραναν τα πράγματα στα χέρια τους και πατούσαν γερά στα πόδια. Έτσι, αυτό το κρατήδιο, για παράδειγμα, όπως διαμορφώθηκε και διαμορφώθηκε βεβαίως μια μεγάλη σύγκρουση. Πρώτα και κύριε την Επανάσταση, εδώ παρεμπιπτόντως υπάρχει μια πολύ διαδεδομένη άποψη και στην σύγχρονη ιστοριογραφία που λέει ότι το κράτος διαμορφώθηκε από τις ξένες δυνάμεις. Μπούρδες το ελληνικό κράτος. Οι μεγάλες δυνάμεις ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία για να αποτρέψουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου, πραγματικά δυνατού ελληνικού κράτους. Δεν το θέλαν αυτό το πράγμα. Και όταν είδαν πλέον ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι πολύ απλά, ρε παιδιά, 9 χρόνια είχε κρατήσει αυτός ο αγώνας. Εάν δείτε το Γενάρη του 1828 την ομιλία του βασιλέως Γεωργίου, του Εγγλέζου, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τι λέει? Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου να είναι κλειστή από κάτι πειρατές, κάτι από τύπους άσχετους, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν δικαιώματα και επαναστατούν και έχουν κόψει το εμπόριο στη μέση. Και άρα να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει. Και τι είπανε? Να τα συμβιβάσουν. Ο θήτης με το θύμα. Και φυσικά, σε όλους αυτούς τους συμβιβασμούς, τα ζητήματα απλούστατα δεν κλείνανε ποτέ, ήταν πάντα μπροστά και έπρεπε να τα λύσουν οι λαοί. Δεν λύνονται διαφορετικά. Δεν λύνονται ούτε με διπλωματία, ούτε με κανένα τρόπο, εάν δεν το λύσει ο λαός ο ίδιος. Το ζήτημα που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι ανοιχτός. Το βασικό δόγμα της εποχής αυτής εξωτερικής πολιτικής είναι η περίφημη μεγάλη ιδέα. Την επινόησε ο Κολέτης, αλλά πατούσε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο κομμάτι ελληνικών εδαφών ή του ελληνικού έθνους βρισκόταν εκτός ελληνικού κράτους. Δεν είχε λιτωθεί. Ακόμη και η Εθνοσυνέλευση του 43, το 1843, που έφτιαξε η συνέλευση του πρώτου συντάγματος, είχε εκπροσώπους ακόμη και από τη Μικρά Ασία, Έλληνες. Μακεδόνες, Θεσσαλούς, Κρήτες. Καλά, οι πόντοι ήταν πάντα, δεν ήταν το θέμα. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι το εθνικό ζήτημα για τον εμαχόμενο ελληνικό λαό δεν είχε λήξει. Έτσι, όποιος διαβάσει, ας πούμε του Μακρυγιάννη, που είναι τα πιο πολύ διαβασμένα, έτσι, λασάρονται και πολύ, θα δει τις αναφορές του συστηματικά στην ανάγκη να απελευθερώσει τη Μακεδονία, των νησιών και των μεγάλων νησιών δίπλα στην τουρκική ακτή, ακόμη και της Κύπρου. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το αίσθημα. Επάνω εκεί, λοιπόν, καταλάβανε οι δυνάστες αυτού του τόπου. Όπως είπανε, για παράδειγμα, για το Σύνταγμα αυτό το πολύ ωραίο, να έχουνε για να μην έχουνε. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε να τους δώσουνε, να τους αναγνωρίσουνε τυπικά την ανάγκη αλυτρωτισμού των αδελφών τους, χωρίς να τους επιτρέψουν ποτέ να λυτρωθούν αυτοί οι πληθυσμοί. Πολύ απλά. Και έτσι διαμορφώσανε ένα κρατήδιο και μάλλον βάλανε τον Κολέτη, όπου είπε τη μεγάλη ιδέα και που στην πραγματικότητα ήταν η προσπάθεια να ταυτιστεί το εθνικό αίτημα των ελληνικών πληθυσμών σε όλη την ευρύτερη περιοχή, την Οθωμανική
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που κυβερνούσαν στο ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η ουσία της. Και επειδή βεβαίως, ιδιαίτερα προς το τέλος του 19ου αιώνα, μας έφεραν σε σύγκρουση με τις άλλες εθνότητες, βαλκανικές εθνότητες, οι οποίες βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέδραμαν ή και πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση, πόσοι για παράδειγμα γνωρίζουν ότι εκτός από τους οπλαρχηγούς, πολύ γνωστούς οπλαρχηγούς που είχαμε, Βουλγάρους οπλαρχηγούς που πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση, υπήρχε ένοπλο τμήμα 600 Βουλγάρων που πολέμησε στην πολιορκία της Τρεπολιτσάς. Υπήρχαν Ρουμάνοι, δεν μιλάμε για τους Ρουμανοβλάχους, τους Βλάχους, έτσι. Ρουμάνοι υπήρχαν οι οποίοι κατέβηκαν κάτω και πολέμησαν μαζί με τον Ολύμπιο στη Μακεδονία. Η έννοια δηλαδή της εθνικής συνείδησης όπως διαμορφωνόταν δεν αφορούσε μόνο τους ελληνόφωνους πληθυσμούς της εποχής και ούτε έτσι διαμορφώνεται η εθνική συνείδηση. Διαμορφώνεται με βάση τη συμμετοχή σου στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, την εθνική αυτοδιάθεση ενάντια στους τυράννους. Όποιο ήταν αυτό. Ήταν το όραμα του Ρίγα βεβαίως, που όμως περνούσε σε όλους τους βαλκανικούς λαούς. Επειδή όμως οι μεγάλες δυνάμεις μετά το συνέδριο του Βερολίνου δεν θέλανε την ενότητα των βαλκανικών εθνών και εθνοτήτων να τα βρουν ενάντια στο Σουλτανάτο και έτσι να διαμορφώσουν μια περιοχή τελείως διαφορετική από αυτή που θέλανε οι μεγάλες δυνάμεις, πολύ απλούστατα μας βγάλανε τον σλαβικό κίνδυνο, το λεγόμενο βουλγαρισμό, ο οποίος θεωρήθηκε ως ο μεγάλος εχθρός του ελληνισμού και αρχίσαν οι σφαγές μεταξύ μας. Πρώτα η κύρια στη Μακεδονία, στα τέλη του 19ου αιώνα αρχές και ευρύτερα σε αυτή την περιοχή. Ο στόχος ήταν να μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να παίξουν το ρόλο του αστυνόμου και φυσικά του ανθρωπιστή, διότι πώς θα το κάνουμε, δεν θέλανε σφαγές στην περιοχή. Αφού λοιπόν προδώσανε την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903, μετά τρέχανε σαν τρελοί όλοι να περιθάλψουν τα θύματα της. Τη σφαγή που κάνανε οι Τούρκοι δηλαδή στη Μακεδονία ευρύτερα. Μέχρι τότε, μέχρι το 1909, το ελληνικό κράτος συμμετείχε ως παρατηρητής στις διεθνείς συνδιασκέψεις. Οι επίσημες ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί είμαστε υποκαθεστώς προστασίας. Ήμασταν προτεκτοράτος επίσημα. Από την ίδρυσή μας. Άρα η συμμετοχή μας έχει εξαιρετικά αποσπάσματα για τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους στη συνδιάσκεψη του Βερολίνου στο 1878 στον Ασμοδαίο του Ροΐδη. Ο Ροΐδης κοροϊδεύει τον Τηλιγιάννη που την εποχή εκείνη που πήγε ως επέτης με την ιδεολογία και τη στάση επέτη στους μεγάλους που συνεννοιόντουσαν που ένα από τα αντικείμενα της συνδιάσκεψης ήταν το πώς θα μοιράζονταν η Οθωμανική Μακεδονία. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να βάλει πλάτες στα αγγλικά συμφέροντα που ελέγχανε τη συγκεκριμένη, τα αγγλικά συμφέροντα που ελέγχανε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και το καθεστώς στην Ελλάδα. Πότε ανατρέπεται όμως αυτό? Με την Επανάσταση του 1909. Από την Επανάσταση του 1909 και με την έλευση του Βενιζέλου, η εξωτερική πολιτική και η διεθνής θέση της Ελλάδας αρχίζει να αλλάζει. Για πρώτη φορά αρχίζει και διαπραγματεύεται από μόνη της με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Δεν ανέχεται να εκπροσωπείται από άλλες δυνάμεις στα διεθνή φόρουμ. Μέχρι τότε οι συνθήκες όλες, αυτές οι γνωστές ας πούμε, τις κλείναν οι άλλοι απουσία της Ελλάδος. Ακόμη και όταν αφορούσαν την ίδια την Ελλάδα, στη χειρότερη φάση τους, όπως για παράδειγμα η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1897 που μας επέβαλε το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Την κλείσαν οι 6 πρεσβείες, 5 πρεσβείες στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και λέγεται τη συνθήκη, με τον Σουλτάνο. Δεν υπήρχαν οι 5 μεγάλες δυνάμεις με τον Σουλτάνο εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε δηλαδή διάθεση. Δεν υπήρχε ούτε καν συμμετοχή της Ελλάδας. Και μάλιστα μετά της είπανε, κοίταξε, πάρτινε και πέρασε τη Βουλή. Και ανέλαβε ο Στρέιτ να την περάσει από τη Βουλή με τη γνωστή λογική ότι αν δεν το κάνουμε, τη βάψαμε. Αυτό. Λοιπόν, και τότε ευρώ είχαμε. Είχαμε το χρυσό φράγκο. Είμαστε στην Νομισματική Ένωση τη Λατινική και είχαμε συνδέσει το νόμισμά μας με το χρυσό και το χρυσό φράγκο.
και τα χρέη μας και όλες τις υποχρεώσεις μας ήταν σε χρυσό. Λοιπόν, αυτή είναι ακριβώς. Εκεί αλλάζει η κατάσταση. Τουλάχιστον είναι χρυσό. Ναι, ακόμη χειρότερα ήταν. Ακόμη χειρότερα γιατί πού να το βρεις το χρυσό. Εδώ τώρα μπορείς να το κατασκευάσεις το νόμισμα. Το χρυσό πού να το βρεις. Γι' αυτό και η χρεοκοπία του 32, τεχνικά μιλώντας, τεχνικά, δεν υπάρχει το τεχνικά στην οικονομία, όπως και σε καμία κοινωνική επιστήμη, ήταν η πιο δύσκολη χρεοκοπία από όλες. Αποφάσισε μονομερώς η Ελλάδα να του στείλει στο διάολο, ξέροντας ότι για να μπορέσει να έχει συναλλαγές, δηλαδή να αγοράσει αυτά που χρειάζονταν από το εξωτερικό, έτσι, θα έπρεπε να τα αγοράσει σε χρυσό. Δεν υπήρχε καν συναλλάγμα. Λογική συναλλάγματος όπως υπάρχει σήμερα, ας πούμε. Το ότι χρησιμοποιείς με συνάλλαγμα, δολάριο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει τότε πρέπει να έχεις χρυσό. Πόθεν. Από πού. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση δηλαδή μια τέτοια κυβέρνηση να το προχωρήσει. Και όμως το έκανε και δεν υπήρχε κανένα θέμα και μάλιστα στην οικονομική ιστορία περνιέται στα ψηλά. Ναι, το 32, έκανε και μια χρεοκοπία ο Βενιζέλος. Γιατί. Γιατί δεν υπήρχε καμία μα καμία επίπτωση στον ίσα-ίσα, παρά βέβαια στο γεγονός ότι κλείσανε 5 τράπεζες και χρεοκοπήσανε κάποιοι κερδοσκόποι, η υπόλοιπη οικονομία άρχισε να ανασένει, να ανεβαίνει πάνω, να αρχίζει να ανεβαίνει. Και καθώς ανέβαινε και ο εργάτης. Και έτσι άρχισε να διεκδικεί μεροκάματο, να αποκτήσει συντάξεις, να πει ούτε δεκαρατσακιστή στους ξένους τοκογλύφους και όλα αυτά τα πράγματα. Και χρειάστηκαν οι ξένοι τοκογλύφοι και το εγχώριο πολιτικό προσωπικό να του φορέσουν την μεταξύ διδακτορία για να μπορέσουν να τον καθυποτάξουν, να τον ελέγξουν. Έτσι, αυτό έφερε η χρεοκοπία του 32. Αλλά έχει μεγάλη σημασία. Γιατί, γιατί αποτείναξε το καθεστώς του προτεκτοράτου. Αυτό αποτεινάχθηκε μετά με τους Βαλκανικούς πολέμους, γιατί ήταν επιλογή πλέον της Ελλάδας, δεν την επιβαλόταν από τους προστάτες. Έτσι. Και φυσικά επισήμως απαλλασσόμαστε ολοκληρωτικά από το σύστημα εγγυήσεων των προστατευτικών δυνάμεων με τη συνθήκη των Σευρών και μετά με τη συνθήκη της Λοζάνης, που στην ουσία είναι μια συνθήκη αναθεώρησης της συνθήκης των Σευρών. Τη συνθήκη των Σευρών του 1920, αποτέλεσμα και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και το δεύτερο ήταν η συνθήκη της Λοζάνης του 1923, που αναθεωρήθηκε λόγω της καταστροφής, της μικρασιατικής καταστροφής, με τον τρόπο που οργανώθηκε και από τις μεγάλες δυνάμεις και από το εγχώριο πολιτικό προσωπικό, φυσικά. Λοιπόν, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί ακριβώς η ίδια πολιτική, ακριβώς τα ίδια ζητήματα, παίζονται και σήμερα. Πάλι συγκρούονται δύο λογικές. Με μια διαφορά όμως πολύ σοβαρή. Για πρώτη φορά μετά το 1909 δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις σήμερα, τουλάχιστον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίες να υποστηρίζουν μια άλλη πολιτική για τη διεθνή θέση της χώρας, σαν και αυτή που υποστήριζε ο Καποδίστριας, υποστήριζε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην πρώτη φάση του, ή οι πολιτικές δυνάμεις εκείνες που τέλος πάντων έβαζαν το ζήτημα της ελληνικής ανεξαρτησίας της χώρας ως θεμελιώδη παράγοντα για τη διεθνή θέση της χώρας. Δεν υπάρχουν. Όλοι έχουν προσχωρήσει στην κυρίαρχη λογική. Απόφυση των μεγάλων ισχυρών κέντρων εξουσίας. Αυτό. Και σε αυτές τις συνθήκες κυριάρχησε και η λογική, πλέον έγινε η στρατηγική επιλογή, την οποία την αποδέχτηκε δεξιά και αριστερά. Η στρατηγική επιλογή έγινε ουσιαστικά με την περίφημη πρόκληση του 1992. Οι παλιότεροι τη θυμούνται. Είναι η ιστορία της προετοιμασίας της συνθήκη του Μάστριχτ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όχι να μετεξελίξει τη σχέση της, την εξάρτησή της από την ΕΟΚ, η οποία ήδη είχε κοστίσει πολύ, άρχισε να κοστίζει πολύ, όχι μόνο σε σχέση με την οικονομία της, αλλά και σε σχέση με την κοινωνία της, αλλά και σε σχέση με τη διεθνή της θέση, τα ελληνοτουρκικά και όλα αυτά τα πράγματα, μια κούλπα είχαν γίνει τότε και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μπροστά σε αυτά που έγιναν μετά, αυτά ήταν αστιότητες. Έτσι, να μετεξελιχθεί σε απόφυση, κυριολεκτικά σε απόφυση, απόφυση να αφομοιωθεί ολοκληρωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξάρτηση δηλαδή να μετατραπεί σε αφομοίωση. Και αυτή η στρατηγική επιλογή ενήχε μια σειρά βασικούς παραμέτρους. Πρώτον, η πρώτη παράμετρος είναι η εγκατάλειψη της δυνατότητας η ελληνική οικονομία
να είναι επαρκής. Έπρεπε να τελειώσει, να μην έχει επάρκεια ή αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι που είπαν προηγουμένως, αυτάρκεια. Μέχρι τότε, από το Μεσοπόλεμο και μετά, δηλαδή από τη χρεοκοπία του 32 και μετά, το ζήτημα της αυτάρκειας ελληνικής οικονομίας ήταν κεντρικό ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους πάντες. Και την επιστημονική της διανόηση, την εποχή εκείνη, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, απλούστατα είχαν διαφορετικές οπτικές σε σχέση με το πώς κατακτάς αυτή την αυτάρκεια, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τουλάχιστον στα λόγια. Ήταν δουλευταράς ο κόσμος το 32. Ε? Ήταν δουλευταράς ο κόσμος μετά το 32. Δούλεψε. Μια χαρά ήταν. Δούλεψε. Ναι, φυσικά. Και τώρα. Δεν είχε νοοτροπία δημοσιοπαλληλική όπως όχι, τώρα. Όχι. Αυτό ρωτάω. Όχι. Λοιπόν, μα και τότε όταν διαμορφώθηκε το κράτος, τότε διαμορφώθηκε το κράτος και, το λεγόμενο δημοσιοπαλληλικό ζήτημα απασχολείται από τη δεκαετία του 20. Δηλαδή, ο τρόπος που διαμορφώνεται το δημοσιοπαλληλικό, ο δημόσιος υπάλληλος στην εποχή εκείνη είναι ακριβώς για να εξυπηρετήσει ένα τέτοιο κράτος που είναι αυτάρκειας ή που μπορεί να διεκδικήσει την αυτάρκειά του. Λοιπόν, αυτάρκεια δεν σημαίνει όπως λένε οι σύγχρονοι νεοφιλελεύθεροι. Κλειστά σύνορα και ό,τι είναι το παράγουμε εδώ. Όχι, αυτάρκεια σημαίνει ότι μπορώ να αξιοποιήσω στο σύνολό του τους πόρους προς όφελος όλων και όχι μόνο για μια μικρή μερίδα με τον υπόλοιπο πληθυσμό να σέρνεται είτε από φτώχεια είτε από εξαθλίωση οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια με τους όρους που τέλος πάντων το χρησιμοποιούσαν στην αρχαία ελληνική γραμματεία και που είναι και ο σωστός όρος, αν θέλετε και στα αγγλικά. Έτσι, λέγεται self-sufficiency. Δηλαδή, self-sufficient ποιος είναι. Αυτός που έχει την ικανότητα να ζει χωρίς να εξάρτεται από κάποιον άλλον. Αυτό. Και όχι κλειστά σύνορα και παράθυρα και ιστορίες. Έτσι. Μια πολύ ωραία αναφορά για την αυτάρκεια είναι στον επιτάφιο του Περικλέους. Σαν στοιχείο της αθηναϊκής πολιτείας που υπεράσπιζαν αυτοί που έπεσαν στον αγώνα, στον πόλεμο. Εκτός όλων των άλλων, υπερασπιζόταν και την αυτάρκεια της πόλεως. Λοιπόν, στη δεκαετία του 90 τελειώνει με την αυτάρκεια, μπαίνει το δόγμα της εξωστρέφειας. Το έχουμε ακούσει. Η ελληνική οικονομία πρέπει να είναι εξωστρεφής. Πολλές φορές. Ναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει να εγκαταλείψουμε τη δυνατότητα εσωτερικής ανάπτυξης της οικονομίας μας, δηλαδή των πόρων, των φυσικών πλεονεκτημάτων που υπάρχει ή των οικονομικών πλεονεκτημάτων και να αναπτύξουμε μόνο εκείνους τους φυλακές οικονομίας που για τους οποίους ενδιαφέρεται η παγκόσμια αγορά. Και έτσι να μετατραπούμε σε κάτι ανάλογο με αυτό που γινόταν τότε στην Αφρική, όπου βεβαίως υπήρχαν χώρες οι οποίες πέθανε της πείνας ο πληθυσμός, αλλά ταυτόχρονα εξήγαγαν, ήταν από τις μεγαλύτερες εξαγωγές χώρες σε τρόφιμα και σφάγια. Πέθανε ο πληθυσμός. Πουλάγανε έξω τα τρόφιμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το. Και ταυτόχρονα μαζί με αυτό συνδέθηκε η θεωρία περί οικονομίας των υπηρεσιών. Δεν έχουμε ανάγκη από βιομηχανίες, δεν έχουμε ανάγκη. Θυμάμαι τότε όταν τσακίζανε και πουλάγανε τις μεγάλες βιομηχανίες της εποχής μέσω του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Τον κύριο Κοτάκη, μικρό κουτάκι τότε. Ήτανε Κοτάκης με το όνομα, δηλαδή ήταν μικρούλης. Λοιπόν, ακόμη δημοσιογράφος που έλεγε με τα, ας πούμε, διαρρήγνυε τα ημάτια του και έλεγε τι μας κόστησε, ας πούμε, το ότι πουλήσαμε την Αγία Τηρακλής. Έτσι. Η Πάτρα ερήμωσε. Φυσικά, αυτό ήταν από τη δεκαετία του 70. Από τη δεκαετία του 70 ήταν επιλογή, στρατηγική επιλογή. Είναι αυτό που λέμε Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Μας κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά το χαρήκαμε. Λοιπόν, γιατί πήραμε δάνεια τότε από τη Γαλλία και οι Γάλλοι μας λέγανε ναι, κλείστε την κλωστοδουργία, να πουλάω εγώ την κλωστοδουργία προϊόντα. Έτσι. Αυτή είναι η κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αναπτύχθηκε η Κίνα, έφυγε και η Γαλλία και έρχονται τα κινέζικα προϊόντα. Βιοκλωστοδουργία δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν ήταν μια στρατηγική επιλογή. Η χώρα να μην είναι βιώσιμη πλέον. Αυτό ήταν το ζήτημα. Για να μπορέσει λοιπόν η χώρα αυτή να αφομοιωθεί από αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ενότητα, από Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα για το ΝΑΤΟ. Γιατί παρά το γεγονός σε μια περίοδο όπου έμπαινε το ζήτημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας και της αυτάρκειας του ελληνικού κράτους, ακόμη και συντηρητικοί πολιτικοί κοντράρανε σε επιλογές των μεγάλων. Ενώ για παράδειγμα είναι γνωστό ότι μετά τον εμφύλιο από το δόγμα Τρούμαν και μετά είχαμε την Αμερικανοκρατία εδώ
που γινόταν πραγματικά ο πρέσβης ο Αμερικανός ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και την επιλογή του που μας οδήγησε τελικά και στην τραγωδία της Κύπρου, αλλά είχαμε τον εκπρόσωπο του ανήκομενη στη Δύση να λέει φεύγουμε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το οποίο όποιος λέει ότι κόστησε στην Ελλάδα και ότι δεν κόστησε στο ΝΑΤΟ, δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν έχει ιδέα ακριβώς. Δεν θα λυσάγανε αυτοί να μας ξαναβάλουν μέσα στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, εάν κόστησε μόνο σε εμάς, ή τέλος πάντων κόστησε σε εμάς, για κάποιο λόγο κόστησε σε εμάς. Άκουγα και κάτι στρατιωτικούς υποτίθεται, στρατηγούς, άστα να πάνε, σαν για αυτούς που έλεγε ο στρατηγός, ο Πάγκαλος, είναι ο στρατηγητής Δαντέλλας και τον Καφέ Σαντάν. Λοιπόν, οι οποίοι λέγανε ότι χάσαμε πολλά το ότι φύγαμε από το στρατηγικό σκέλος, γιατί ο στρατός μας δεν έκανε ασκήσεις με τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω, υπηρετούσαν στον ελληνικό στρατό, στο στρατό του Άρη, δεν ξέρω που στρατό, πάντως, οπωσδήποτε όμως δεν υπηρετούσαν στον ελληνικό στρατό. Και δεν υπηρετούσαν για την Ελλάδα. Υπηρετούσαν για κάποιους άλλους. Λοιπόν, ενδεχομένως για την τσέπη τους, για το κόμμα που τους διόριζε, που τους έκανε στρατηγούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, μπήκαμε σε μια διαδικασία όπου έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία, ομοψυχία. Αυτό συμβόλησε και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η Οικουμενική, όπως υπόθηκε το 1989, που όλοι μαζί παραβίασαν το Σύνταγμα και έφτιαξαν την Οικουμενική, προκειμένου να μπούμε σε νέα πολιτική περίοδο, όπου βεβαίως όλοι μαζί, συμφωνημένοι στα κεντρικά δόγματα, να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή τη στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης. Από εκεί πέρα, το ότι θα οδηγηθήκαμε σε χρεοκοπία και τα υπόλοιπα είναι αυτονόητα. Πράγματα συνέβηκαν σε μια εποχή όπου ανέβαιναν δύο δυνάμεις περιφερειακές. Τουλάχιστον δύο. Χάσαμε καταρχήν δύο μεγάλα στηρίγματα. Το δεύτερο, διεθνούς θέσεις της χώρας. Το πρώτο είναι οι χώρες του πρώην πρωτού σοσιαλισμού. Οι οποίες βέβαια συμβάλαμε τα μέγιστα να διαλυθούν και να τσακιστούν. Και δεν μιλάμε μόνο για την Γιουγκοσλαβία, αλλά και για την Αλβανία. Όλο το στήσιμο της ιστορίας Μπερίσα, που κατέκλεψε τις οικονομίες της φτωχολογίας, που πήγαινε και δούλευε κυρίως στην Ιταλία και στην Ελλάδα σαν μετανάστες, είναι ελληνικές τράπεζες της σαν την ιστορία. Έτσι. Και μάλιστα την έστησε η Εμπορική Τράπεζα Στουρνάρας. Η Εμπορική Τράπεζα, και έτσι διοχετεύτηκαν τα λεφτά εδώ και δεν τα βρήκαν οι Αλβανοί που ξεσηκώθηκαν με τα Καλάσνικο και τα ψάχναν για την ιστορία. Και τελικά τους ξαναφόρτωσαν και τον Μπερίσα κιόλας. Λοιπόν, ενώ τον κλείσαν φυλακή στην αρχή, το φτιάξανε. Αυτό είναι το ωραίο να είσαι δημοκρατικός λαός. Ναι. Τον βάζεις φυλακή κάποιο και μετά στον κυβερνά. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Μετά την κλείσαν την Εμπορική. Αυτό λέω. Την κλείσανε γιατί είναι ο καλύτερος. Και την κλείσανε γιατί ο καλύτερος τρόπος για να μην μαδευτούν οι βρωμιές. Ποιος πρόεδρος ήταν της Εμπορικής? Στουρνάρας, με το όνομα. Λοιπόν, για να μην ξέρουμε λα, τα ονόματα, παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, μισό λεπτό να το τελειώσουμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα λοιπόν, αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι ο προγραμματισμός όλης αυτής της κατάστασης που είχαμε δύο μεγάλες δυνάμεις που ανεβαίνουν καθώς διαλύονται οι χώρες που ήταν τα στηρίγματά μας. Αν θέλετε, ήταν και η εύκολη λύση για κάποιους που κάποτε μπορούσαν να πούνε, ρε παιδί μου, και με ποιους θα πάτε. Σου λένε, ναι ρε παιδί μου, να, τα έχω καλά με το βόρειο γείτονα. Η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση τότε ερχόταν εδώ πέρα, μας έπαιρνε ό,τι εσπεριοειδές ήταν και αντί θα πουλήσουμε, μπορούσαμε να πουλήσουμε όχι μόνο τις χωματερές, αλλά τέσσερις φορές τις χωματερές που θάβαμε. Ήταν μια εύκολη απάντηση, οπότε δεν χρειαζόταν να σκεφτείς και πολλά πράγματα για τη διεθνή πολιτική. Είχες και τον Αντρέα που μπορούσε να στο παίξει διπλό, όπως το λένε, διπλό το παιχνίδι. Κανένα πρόβλημα. Με τη διάλυση αυτών των χωρών δεν είχε στηρίγματα. Αντικειμενικά. Οπότε ήταν μια βάση για να στρίψει, πώς να το στρίβει δια του αραβόνος, να ισχύσει για όλο το πολιτικό σύστημα. Και ταυτόχρονα άρχισαν να αναδείκνυονται ισχυρές δύο δυνάμεις. Η πρώτη είναι η Τουρκία απέναντι στις υπόλοιπες χώρες. Και πρώτη είναι το Ισραήλ, έτσι. Και το δεύτερο είναι η Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, εμείς αντιστοιχούμε σε λιγότερο από ό,τι αντιστοιχούμε σαν οικονομική επιφάνεια
είμαστε μικρότεροι σαν χώρα σε οικονομική επιφάνεια από ό,τι είναι η Κωνσταντινούπολη από μόνη της. Σε τέτοια κατάντια μας έχουν οδηγήσει. Αλλά η λογική ήταν στρατηγική επιλογή των δυτικών συμμάχων και του ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Για να μπορέσει η Τουρκία να παίξει αυτό το ρόλο, αν θέλετε, στα Ευρασιατικά Βαλκάνια, το ρόλο του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, έπρεπε να τον παίξει η Τουρκία στα Ευρασιατικά Βαλκάνια για τους δυτικούς. Για να τον παίξει όμως αυτό το ρόλο, έπρεπε να τη δοθούν μεγάλα πλεονεκτήματα τα οποία έτσι ή αλλιώς τα έχει κατακτήσει η Ελλάδα. Ποιος έλεγχε το Αιγαίο? Η Ελλάδα. Έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ποιος έλεγχε τις αερομεταφορές? Η Ελλάδα στην περιοχή με την Ολυμπιακή Εταιρεία. Κλείστηκε. Και βεβαίως να κορομήσουν και οι δικοί μας. Έτσι. Με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Τσακίζουμε τις μεγάλες βιομηχανίες. Το τσάκισμα των μεγάλων βιομηχανιών στην πραγματικότητα απελευθερώνει μερίδια αγοράς στην ευρύτερη περιοχή για να μπορεί να διεισδύσει η τουρκική οικονομία. Όπου εσύ αποχωρείς, κάποιος άλλος μπαίνει, ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή οι δουλειές που κάνει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα επίπεδα, όχι στη Μέση Ανατολή, συγγνώμη, στην Αραβική Χερσόνησο, είναι περίπου οι τριπλάσιες από ό,τι έκανα σε ύψος συγκριτικά με τις δουλειές που έκανε η Ελλάδα στη δεκαετία του 60 και του 70. Πραγματικά ήταν ο κύριος τόπος τοποθέτησης κεφαλαίων πολλών εταιριών που δρούσαν κάτω κτλ. Σήμερα όλα αυτά τα έχει πάρει η Τουρκία ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μερίδιο. Ακόμη και σε επίπεδο στρατού, σε επίπεδο στρατιωτικής βιομηχανίας. Εξοπλίζει, οργανώνει, υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις στο ΟΜΑΝ και στο Κατάρ της Τουρκίας και όλα αυτά τα πράγματα. Και την ίδια ώρα αναπτύσσεται το Ισραήλ. Το Ισραήλ από ένα προκεχωρημένο στρατιωτικό φυλάκιο των Αμερικανών μετατρέπεται σε έναν κόμβο διαμετακομιστικό κεφαλαίου. Ισχυρότατο κόμβο. Και έτσι ενισχύεται. Βεβαίως ενισχύεται ο Ισραηλινός πολίτης, όχι. Έχει τον υψηλότερο δίκτυο αυτόχειας μέσα στον ΟΟΣΑ. Πρώτο το Ισραήλ, δεύτερη η Τουρκία. Απλά το θέμα είναι ότι η ολιγαρχική, η δομή εξουσίας παίζει αυτό το ρόλο που πρέπει να παίξει για τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι σχέσεις ανάμεσα στα επιτελεία της Δύσης με αυτές τις δυνάμεις. Και η βάση πάντα ήταν τι κερδίζω από σένα. Ούτε ιδεολογική, ούτε ψυχολογική, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τι κερδίζω? Όταν έχουν γυδευτεί τόσο πολύ η Αμερική και η Ευρώπη με αυτές τις δυνάμεις, το να κάθεσαι και εσύ να λες ότι εγώ θα παίξω τον καθοριστικό ρόλο στα δίκτυα εδώ της περιοχής, ενεργειακά και εμπορίου, σε αντίθεση με την Τουρκία, είναι τουλάχιστον παιδαριώδες. Είναι τουλάχιστον παιδαριώδες. Πολύ δε περισσότερο όταν ακούθεις τυπικά, έστω ανεξάρτητη πολιτική. Αυτή είναι η κατάσταση εν ολίγης. Να κλείσουμε κάπου εδώ. Το καινούργιο στοιχείο δεν είναι μόνο υποβάθμιση της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Είναι εντυπωσιακό ότι όποιος παρακολουθεί διεθνείς εκτιμήσεις ή διεθνείς αναλύσεις, η Ελλάδα δεν υφίσταται στις διεθνείς αναλύσεις. Δεν υπάρχει αναφορά στην Ελλάδα. Είναι τόσο δεδομένη που μπορώ πολύ δύσκολα να σκεφτώ χώρα που να είναι πιο δεδομένη από την Ελλάδα για τους διεθνείς αναλυτές. Και τόσο προβλέψιμη. Γίνονται πάρα πολλές αναλύσεις για πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Σχεδόν για όλες. Μην ξέρεις την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν υπάρχει. Ακόμη και για τις αναλύσεις περιοχής που γίνονται. Α, πάρτε ας πούμε παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό που φαντάζομαι το μπορεί να το βρει ο καθένας, είναι το βιβλίο του Μπρεζίνσκι για την παγκόσμια σκακέρα, που είχε βγάλει στις αρχές, νομίζω, το 1990, δεν ήτανε? Λοιπόν, εκεί λοιπόν, ενώ αναφέρεται πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα Ευρασιατικά Βαλκάνια, στα Ευρωπαϊκά Βαλκάνια, στο Αιγαίο, ο ρόλος της Τουρκίας, ο τρόπος που τα βλέπει ο ίδιος, έτσι, με το σχεδιασμό της διεθνούς πολιτικής που είχε η Αμερική. Βρείτε μου πού αναφέρεται η Ελλάδα. Πουθενά. Πουθενά. Από τότε ήμασταν τόσο δεδομένοι. Και βέβαια όποιος είναι δεδομένος, είναι προδιαγραμμένη η τύχη του.
πολύ δε περισσότερο όταν είσαι πιο αδύναμος από ό,τι είσαι, από ό,τι ήσουν την εποχή του 1909. Το διατάφο δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Τουλάχιστον εδώ κάνουμε προσπάθεια να διαμορφώσουμε μια άποψη μόνοι μας για τον τρόπο που θα πρέπει να το λειτουργήσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μια χώρα η οποία να παίζει, να αλλάξει μάλλον ο διεθνής της ρόλος, χρειάζεται να ξαναδούμε τρία πράγματα από την αρχή. Πρώτον, να εφαρμόσουμε τα τρεις βασικές αρχές που μας δίδαξαν οι αρχαίοι. Αυτονομία, ελευθερία, αυτάρκεια. Αν χωρίς αυτά δεν μπορούμε να συζητάμε για αλλαγή του ρόλου της διεθνώς της Ελλάδας. Δεύτερον, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πλήρως τον τρόπο που κατανοούσαμε την οικονομία, τη διπλωματία, άρα τις διεθνείς μας σχέσεις, και το τρίτο, το στρατό, την άμυνα. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την οικονομία που έχεις σήμερα. Όχι ως προς το επίπεδο επενδύσεων, ανάπτυξης και ρυθμών, τα χαρακτηριστικά, τα διαδοτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας. Δεν μπορεί να είναι αυτά. Έτσι, πρέπει να ξαναπάμε σε μια οικονομία όπου να παράγει και να στηρίζει την αυτάρκεια της χώρας. Να σηκώσουμε τον κόσμο της καφετέρειας. Εντάξει, αυτό είναι ηθικόν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η διεθνής διπλωματία. Δηλαδή, εδώ πέρα η χώρα δεν έχει διπλωματία. Και όταν λέω διπλωμάτες, δεν εννοώ διπλωμάτες. Πείτε μου εσείς, ακριβώς μάλλον με τη στρατηγική επιλογή της διάλυσης αυτής της χώρας, δηλαδή της υποβάθμισής της και της μετατροπής της σε απόφυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά υποβαθμίστηκε και αυτό που λέμε, διαμόρφωση διεθνούς πολιτικής για την Ελλάδα. Ιδιωτικοποιήθηκε η παραγωγή σκέψης. Ποιος φτιάχνει τώρα, ποιος μιλάει για την εξωτερική πολιτική? Το ΕΛΙΑΜΕΠ, έλεος. Έλεος. Οι Αμερικανοί έχουν τα think tanks, αλλά κάνουν αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Εμείς τι δουλειά έχουμε? Να μην έχουμε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ας πούμε, που να παράγει πραγματικά για το κράτος, σαν εθνικός φορέας, να ζυμώνονται και να παράγει σκέψη και για τη διεθνή πολιτική. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Αν έχουν παραδώσει τον έλεγχο ή από πάνω. Ναι, λέω. Απλά λέω ότι γι' αυτό και έχουμε το περίεργο φαινόμενο να έχουμε θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων που δεν σκαμπάζουν, είναι αγράμματοι άνθρωποι. Είναι αγράμματοι. Ή τα παίρνουν. Έτσι, εντάξει. Ναι, όχι, κοίταξε, έχει σημασία το αγράμματοι. Για ποιο λέω το λέω? Γιατί παλιά υπήρχαν πολιτικοί. Παλιά υπήρχαν πολιτικοί με εκτόπισμα. Υπήρχε μια γενιά που ερχόταν από το Μεσοπόλεμο, οι οποίοι είχαν ένα υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, μπορείς να λες ό,τι θέλεις για τον Κωνσταντίνο τον Τζάτσο, αλλά ήταν ενός επίπεδου άνθρωπος, δηλαδή όχι ενός επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Και πραγματικά είναι αυτό που σε σοκάρει κιόλας. Αυτού του επίπεδου και αυτής της μόρφωσης άνθρωπος και να είναι ταυτισμένος με ό,τι χειρότερο έχει περάσει αυτόν τον τόπο. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, εν μια άλλη περίπτωση. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, έτσι. Άρα, ναι, λέω, αυτοί όμως σήμερα δεν παράγονται από το σύστημα παραγωγής σκέψης που είναι είτε πανεπιστήμια, είτε μεταπτυχιακά, είτε οι μεγάλες αίθουσες της ακαδημίας ή της πολιτικής. Δεν βολεύονται τέτοια μυαλά πλέον στη σημερινή πραγματικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει εξάρτηση. Δεν μπορεί να είναι ανεκτά οι τέτοια μυαλά που ενδεχομένως να μπορούν να διατυπώνουν δική τους άποψη. Το βασικό ζήτημα είναι να λες αυτό ακριβώς για το οποίο σε πληρώνουν. Να σε πληρώνουν ή αν θέλεις να κατασκευάζεις αυτό που θέλει να κάνουν αυτοί αύριο. Είναι και το καινούριο. Έτσι. Λοιπόν, απολογητική είχαμε, εμείς είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες, οι Γρεκίλοι, αυτοί ήταν οι πρώτοι που διδάξαν απολογητική στην παγκόσμια στην ανθρωπότητα. Έτσι. Οι Έλληνες υπηρέτες των Ρωμαίων. Λοιπόν, αλλά η σημερινή απολογητική έχει μεταξελεχθεί. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα think tank τι κάνουν? Διαμορφώνουν τη θεωρία για την αυριανή επίθεση ή την επιθετική προσπάθεια που θα διαμορφώσει το κράτος και η εξουσία. Δεν έρχονται κατόπιν εορτής να σου πούνε ήταν δικαιολογημένο, διότι αυτό που λέει ο κ. Βερέμης, ας πούμε, τι λογική ήταν αυτή, ας πούμε, να έχουμε ανεξάρτητη πολιτική όταν κυριαρχούσε η Αγγλία στην Ευρώπη και στην περιοχή? Έτσι. Ναι, τότε βεβαίως κακώς έγινε το 1909, κακώς γίνανε οι Βαλκανικοί πόλεμοι, κακώς γίνανε τα πάντα. Έτσι, έπρεπε να ήμασταν, ας πούμε, στη Μελούνα τα σύνορα.
Έτσι. Λοιπόν, και αν όποτε και ο εγγλέζικος παράγοντας μας λέγει εντάξει ρε παιδιά, πάρτε και ένα νησάκι, να το δεχτούμε. Αλλά αυτό είναι κατόπιν εορτής. Εδώ υπάρχει και μια άλλη απολογητική. Απολογητική που σου λέει, σε διαμορφώνω από τώρα αυτό που σχεδιάζει η εξουσία να κάνει αύριο. Έτσι. Αυτό λέγεται η ΑΜΕΠ και έρχονται και όλοι αυτοί οι καθηγητάδες που λασάρονται σε αυτήν την ιστορία. Η δουλειά τους είναι να προετοιμάσουν αυτό που σχεδιάζεται για το αύριο. Όσο καταστροφικό είναι για τη χώρα, για τον πληθυσμό, για οποιονδήποτε ή για την, και για την ανθρωπότητα. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον τόσο κοντά σε παγκόσμιο πόλεμο, δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Ούτε καν την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τόσο κοντά. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες πρέπει να ξαναμετρήσεις τα πάντα. Πρέπει να δεις και το ζήτημα της στρατιωτικής σου ισχύως, και το ζήτημα της διπλωματικής ισχύως, και το ζήτημα της οικονομικής ισχύως, πρώτα κύριε, από εκεί ξεκινάς. Και πώς θέλεις και πώς θέλεις και τι επιλογές πρέπει να κάνεις. Αν βεβαίως η λογική σου είναι ότι εγώ αναβαθμίζομαι, όπως έλεγε ο Σιμίτης, επειδή με επιλέξανε και μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τώρα γιατί με επιλέξανε ως πεδίο δοκιμής των σχεδίων τους, μας λέει ο κ. Τσίπρας, περνάνε οι αγωγοί, κάνουν, δείχνουν κτλ. Τότε τι είσαι. Τότε είσαι ένα κράτος, το οποίο είσαι μη κράτος. Δεν χρειάζεται να είναι συγκροτημένο κράτος, ούτε να έχει δυνατότητα παραγωγικής ισχύως. Δεύτερον, η διπλωματία σου δεν μπορεί να είναι παρά μια παρακολουθητική διπλωματία στην καλύτερη των περιπτώσεων των μεγάλων επιλογών. Και φυσικά η στρατιωτική σου ισχύ περιορίζεται στη λειτουργία εκείνων των παλιών οικογενειών, παρεμπιπτόντως γιατί το συζήταγα πρόσφατα. Το ταξί, ξέρετε που προέρχεται. Η λέξη ταξί. Λέμε, και είναι και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Δεν είναι δικό μας, δεν είναι πολύ από εμάς. Σε όλη την Ευρώπη. Γιατί. Προέρχεται μία από τις οικογένειες, οι οποίες οι δουλειές τους, οικογένειες του Μεσαίωνα, κάπου στη Βοημία νομίζω ήταν, η οποία η δουλειά της ήταν να επινοικιάζει στρατό στους εμπόρους, στους μεγαλόσχημους εμπόρους που θέλουν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους από περιοχή σε περιοχή. Και τους έβαζε μισθοφόρους. Μία από αυτές τις εταιρείες λεγόταν ταξί. Ήταν οικογένειες, καταλαβαίνετε. Τι έκανε, πήγαινε λοιπόν στην Κροατία, εξαγόραζε Κροάτες, πήγαινε στην Αρβανίτες, έπαιρνε Αρβανίτες, έπαιρνε όλους δηλαδή, γι' αυτό δημιουργήθηκαν και, και αυτές οι φήμες και οι μύθοι, πώς να το πούμε, όχι, πώς να το πούμε, που δεν είναι μύθοι, έχουν βάση, όλοι οι μύθοι έχουν βάση, ας πούμε, για τους φαγείς της Ευρώπης. Ορισμένοι ήταν, ρε παιδί μου, εκφύσεως, ας πούμε, τους χρησιμοποιούσαν και όλοι για αυτή τη δουλειά, έτσι, και όχι μόνο τα επίσημα κράτη, οι άρχοντες και οι μονάρχες, αλλά και για λόγους φύλαξη εμπορίου. Αυτό λοιπόν, αυτές τις δυνάμεις μόνο θα σου επιτρέψουν να έχεις. Δεν έχεις λόγο να έχεις στρατό, παλαϊκή άμυνα, υπεράσπιση εθνικής άμυνας, από τη στιγμή που είσαι χώρος διαδικτύωσης συμφερόντων είτε ενεργειακών είτε εμπορίου. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Καλά, μετά θα το κάνουμε. Ναι, λέγε.